Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου για άλλο ένα Σαββατόβραδο. Παρέα θα πάμε μέχρι και τη μία με το post-game, με όλο το post-game φυσικά της αγωνιστικής δράσης που υπήρχε σήμερα. Ήττα του Άρη από τον Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη. Θα δούμε και το pre-game της αυριανής αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Απόλλωνα Σμύρνη στην Τούμπα για την έκτη αγωνιστική της Super League. Για την οποία αυτή την ώρα, στο 85ο λεπτό του αγώνα στην Τρίπολη, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πίσω στο σκορ με 1-0 από τον Αστέρα, τον γηπεδούχο Αστέρα, στο γεμάτο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, με πολλούς φίλους και των Πρασίνων. Ο Παναθηναϊκός που βρίσκεται αντιμέτωπος με την πρώτη του ήττα, όσο κυλάει το παιχνίδι προς το τέλος του. Θα το παρακολουθούμε, φυσικά θα σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη. Παρέα θα είμαστε εδώ μέχρι και τη μία για άλλο ένα post-game, για άλλο ένα Σαββατόβραδο. Θα ακούσουμε σχόλια φυσικά για την ήττα του Άρη από Χρήστανο Τζαλτίδη, από Νίκο Παπαδόπουλο. Θα έχουμε συνέχεια και ρεπορτάζ ΠΑΟΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα. Όλα τα τελευταία νέα. Θα δούμε ό,τι συνέβη και στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Είχαμε και μπάσκετ σήμερα, πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Basket League. Με έκπληξη, την έκπληξη να γίνει στο Περιστέρι, το οποίο με την επιστροφή του στην μεγάλη κατηγορία νίκησε την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε άνετα το Ρέθυμνο. Θα έχουμε και Νίκο Μοσχοβίτη για να μας τα πει πιο αναλυτικά. Όπως κάθε Σάββατο, εδώ παρέα ό,τι υπάρχει στην αθλητική επικαιρότητα. Θα πάμε Αθήνα μεριά, Νέα Σμύρνη μεριά, για να καλησπερίσουμε σιγά σιγά τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος περιέγραψε το παιχνίδι του Άρη με τον Πανιόνιο για λογαριασμό του Λίμπερο. Πεσταλμένος του Λίμπερο στη Νέα Σμύρνη, εκεί όπου ο Άρης δεν κατάφερε σήμερα να πάρει θετικό αποτέλεσμα σε ένα μάτς που, κατά την προσωπική μου άποψη, ήταν καρμπόν, έμοιαζε πάρα πολύ με αυτό στα Ιωάννινα, στους Ζωσιμάδες, εκεί όπου ο Άρης και πάλι είχε τηθεί με 1-0, χωρίς να είναι κατώτερο του αντιπάλου, ίσα-ίσα ανώτερο ήταν, νομίζω και σήμερα. Ειδικότερα στο δεύτερο ημίχρονο και μετά το 60, είχε πολλές ευκαιρίες και για να ισοφαρίσει αλλά και για να κάνει και την ανατροπή. Τελικά δεν τα κατάφερε, δεν είχε την ουσία, δεν είχε το αποτέλεσμα. Δεύτερη ήταν στο πρωτάθλημα για την έκτη αγωνιστική. Για τον Άρη που μένει στου 12 βαθμούς, θα πάμε να συζητήσουμε και με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, Νίκο. Α, Χρύσανθος τώρα. Έχουμε Χρύσανθο Τζαλτίδη τελικά. Νίκο Παπαδόπουλο μετά το διάλειμμα. Καλησπέρα, Χρύσανθε. Βοκάριο Παναθηναϊκός. Ναι, μόλις το αντιλήθηκα, ο Μακέντα πρέπει να ήταν. Το 88. Δοκάρι και εμείς, λέει ο Βασίλης, που είπαμε Νίκο Παπαδόπουλο. Αντί για σένα, Χρυσάνδε. Έτσι, δεν πειράζει. Λοιπόν, κάπως έτσι ήταν και το μάτς για τον Άρη. Δοκάρι και μέσα του Πανιωνίου, δοκάρι και έξω του Άρη. Ακριβώς. Του Γιουνές, αν και νομίζω ότι η μεγαλύτερη ευκαιρία για τον Άρη είναι στο 90 με τον Ματέο Γκαρσία. Ναι. Σε μια εκπληκτική πραγματική ευκαιρία που χάνει, εντελώς μόνος του, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ο Άρης και ήταν καλύτερος από τον Πανιόνιο. Θεωρώ ότι και στο πρώτο μήχρονο που άρχισαν κακός, ο Πανιόνιος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί καλύτερος από τον Άρη. Είχε ελάχιστες ευκαιρίες, απειλήθηκε ελάχιστα ο Άρης, παρόλα αυτά σε ένα διπλό, ίσως και τριπλό λάθος της άμυνάς του. Δέχτηκε τον γκολ, αν η μπάλα θέλει να του μέσα μπαίνει. Από τη μία δεν υπήρξε σωστό μαρκάρισμα πάνω στον παίκτη του Πανιωνίου. Τον έχασε ο Γιουνές που τον είχε χρεωμένο. Τον έχασε ο Μαυράη που κινήθηκε προς την μπάλα. Ο Σιώπης νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να τον νικήσει και στον αέρα, έτσι είναι, λόγω διαφοράς ύψους. Και με αυτά τα δεδομένα νομίζω έχει πέναλτι. Πέναλτι, ναι, μόλις το έδειξε, ναι. Πέναλτι τον Παναθηναϊκό. Στο 90, έτσι. Ευκαιρία για να σοφαρίσει, να γλιτώσει την πρώτη ήττα ο Παναθηναϊκός στην Τρίπολη. Το δεύτερο. ότι στον Άρη δεν έχει δώσει ένα καθαρό πέναλτι στο 47 ο Κομίνης, ένα πέναλτι που θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες στο παιχνίδι. Κάπως έτσι ήρθε μια ήττα, όπως σωστά είπες, έμοιαζε πάρα πολύ το παιχνίδι με αυτόν τον Ιαννίνο, αλλά νομίζω σήμερα ο Άρης ήταν καλύτερος σε σχέση με εκείνο το μάτς. Μετά το 60 ειδικά νομίζω, ναι. Και απέναντι σε μια καλύτερη ομάδα, νομίζω ο Πανιόνιος από το Γιάννενα. Παρ' όλα αυτά δεν μπόρεσε για μία ακόμη φορά να πετύχει ένα γκολ. Νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο ο Ερέρα μας έδειξε ότι μετάνιωσε που ξεκίνησε με το δίδυμο που ξεκίνησε στα στόπερ. Τον Δέλη Ζήση με τον Μαύρα. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να παίξουν οι δυο τους. Είναι δύο κορμιά βαριά και όταν... Μάλιστα. Ενώ ισοφάρισε ο Μακέντα ευστόχιστο πέναλτι στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός 1-1 στο 91. Νομίζω είναι καλό αποτέλεσμα για τον Άρη αυτό. Ναι, γιατί νομίζω και με τους δύο θα έχει ανταγωνισμό στην πορεία, έτσι.
Ναι, κοίταξε, ο Παναθηναϊκός εγώ θεωρώ ότι δεν πιστεύω ότι θα μείνει μέχρι το τέλος, αλλά και να μείνει, ο Παναθηναϊκός είναι τιμωρημένος. Δηλαδή δεν απασχολεί τον Άρη αν θα τον περάσει φέτος ο Παναθηναϊκός, ενώ στην ουσία του θέματος, έτσι, στην ουσία του πράγματος. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι τιμωρημένος, δεν μπορεί να αφήσει τον Άρη έξω από κάποιο στόχο. Απ' την άλλη ο Αστέρας είναι νομίζω από τους βασικούς μαζί με τον Ατρόμητο διεκδικητές της πρώτης πεντάδας. Επομένως θεωρώ ότι μάλλον είναι καλό το 1-1 αν τελικά μείνει για τον Άρη. Στοιχηματικά δεν ξέρω πόσο καλό είναι, γιατί αρκετοί είχαν πάει με τον Άσο του Αστέρα. Νομίζω εδώ και τα τελευταία παιχνίδια όλοι περιμένουν την πρώτη ήττα αυτού του Παναθηναϊκού φέτος και όλο τους το χαλάει όσοι το επιλέγουν στοιχηματικά. Κοιτάξτε, τα προηγούμενα παιχνίδια, τώρα ο Παναθηναϊκός έχει παίξει, ακολουθεί καταρχήν το πρόγραμμα του Άρη, αλλά είναι τέτοια η δομή των αγώνων. Δηλαδή είχε τα θεωρητικά πιο δύσκολα παιχνίδια εντός έδρας ο Παναθηναϊκός. Έχει κάνει μια σημαντική νίκη σίγουρα στη Λάρισα και ξεκίνησε και πολύ καλά με την Ξάνθη. Από εκεί έπειτα δεν νομίζω ότι κανένας περίμενε να χάσει ο Παναθηναϊκός από τα Γιάννη το Λεβαδιακό στην έδρα του. Ναι, όντως. Έτσι. Και σήμερα το μάτς είναι καθαρά για 2 και 3-0 όσοι το παρακολούθησαν. Τέλος πάντων, μας αφήσουμε τον Παναθηναϊκό και τον Αστέρα. Ναι. Περιμένω το τελικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι ο Άρης έχασε μια ακόμα μεγάλη ευκαιρία σήμερα, αλλά αυτός θα είναι ο Άρης φέτος. Δεν ξέρω αν ξενερώνω ή όχι τους φίλους του Άρη, αλλά πέρα από τις προσδοκίες που γεννήθηκαν σίγουρα, αντιλαμβανόμαστε σε παιχνίδια σαν το σημερινό ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος ο Άρης για να διεκδικήσει κάτι παραπάνω από την ευρωπαϊκή του έξοδο. Και φαίνεται σε κάποια τέτοια παιχνίδια. Βέβαια κάποιος θα πει ότι ας μου δώσει το πέναλτι στο 47 και θα αλλάξει όλο το παιχνίδι. Σίγουρα. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο και αυτό είναι και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Ο Κομίνης κατά τα άλλα δεν είναι κακός. Έχει μια ακόμα φάση που νομίζω ο Μπανανά πατάει τον Σιώπη. Αλλά γενικά η διαιτησία του δεν είναι κακή. Αλλά υπάρχει μια ξεκάθαρη... Στη φάση την επίμαχη εκεί πέναλτι, που... Ναι. Εκεί πρέπει να δώσει το πέναλτι. Είναι καθαρή η ανατροπή του Ματέο Γκαρσία από τον παίκτη του Πανιωνίου. Μάλιστα είναι τόσο καθαρή που καταρχήν είναι μαύρος ποδοσφαιριστής με λευκό ποδοσφαιριστή. Δεν είναι ότι μπερδεύεται κάποιος παράλληλα. Είναι τόσο ξεκάθαρη φάση υπό την έννοια ότι και οι δύο τραυματίζονται. Δηλαδή κάνει την τρίπλα ο Ματέο Γκαρσία, βάζει το πόδι του ο παίκτης του Πανιωνίου, συγκρούονται, είναι καθαρό πέναλτι τη στιγμή που συγκρούονται οι δύο ποδοσφαιριστές και πέφτουν και οι δύο κάτω τραυματίες. Και σε μια τέτοια φάση ο διαιτητής δεν δίνει τίποτα. Δηλαδή στη χειρότερη των περιπτώσεων, από τη στιγμή που υπάρχει σύγκρουση, πρέπει να δώσει κάτι. Ή πέναλτι ή επιθετικό φάουλ. Επιθετικό φάουλ δεν είναι από τη στιγμή που ο Ματέο έχει την μπάλα και περνάει. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι δεν δόθηκε αυτό το καθαρό πέναλτι υπέρ του Άρη για μία ακόμη φορά. Από εκεί πέρα, ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο, με τις αλλαγές που έκανε ο Ερέρα, που διορθώνει για μένα το λάθος, τη λάθος επιλογή στα στόπερ, έχει πολύ καλή αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο ο Ερέρα. Αλλάζει τελείως το παιχνίδι με την είσοδο του Σόου αρχικά, και ενώ μπαίνει ο Κωνσταντίνης και όλοι αναρωτιόμαστε τι ακριβώς κάνει. Ο Άρης χάνει γιατί βάζει δεξί μπακ. Παρ' όλα αυτά, με τον τρόπο που αλλάζει τον σχηματισμό του, ο Ερέρα καθυλώνει τον Πανιώνα. Ο Πανιώνας, με εξαίρεση μια φάση που έκανε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου και πριν διαμορφωθεί, όπως είπα, η ομάδα του Άρη, δεν απειλεί καθόλου την ομάδα του Άρη. Απ' την άλλη ο Άρης έχει πολύ καλή ευκαιρία με τον Μπρούνο Γκάμα, εξαιρετική φάση με τον Γιουνές δύο φορές, μία με τον γυριστό που έκανε και εκείνο μία με το γυριστό ήταν εντυπωσιακό. Αν έβρισκε εστία θα μιλούσαμε για ένα καταπληκτικό γκολ, έφυγε λίγο πιο πάνω. Εντάξει. Έτσι. Έχει του Γκάμα ένα φάουλ που περνάει λίγο έξω. Και βέβαια ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι βρέθηκε ένας να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα εκεί. Περνάει ΣΥΡΙΖΑ η μπάλα και βέβαια στο 90 είναι η φάση του Ματέο Γκαρσία με την κεφαλιά που κάνει μετά από την πάσα του Γιουνές. Εκεί νομίζω είναι ένα μισό γκολ το οποίο δεν μπαίνει όμως στα δίχτυα, και αυτή τη στιγμή που δεν μπήκε στα δίχτυα και έληξε ένα 0, ο Άρης έφυγε χωρίς βαθμό από την Νέα Σμύρνη. Είναι εμφανίσεις που προσωπικά τις περιμένω. Η ομάδα ακόμα προσπαθεί να βρει τα πατήματά της. Η ομάδα προσπαθεί να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα αγωνίζεται. Είδαμε και σήμερα, έκανε ντεμπούτο ο Μαυράη στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έκανε ντεμπούτο ο Κωνσταντινίδης στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έπαιξαν για πρώτη φορά μαζί όλοι αυτοί οι παίκτες. Επίσης και ο Σόουζα έκανε ντεμπούτο στο πρωτάθλημα. Αυτοί οι παίκτες έχουν παίξει στο κύπελλο, ο Κωνσταντινίδης δεν είχε παίξει καθόλου. Είναι φυσιολογικό ο Άρης να ψάχνεται.
μέσα στον αγωνιστικό χώρο και είναι φυσιολογικό να έχει αυτά τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοση, δηλαδή τον Άρη του πρώτου ημιχρόνου και τον Άρη του δευτέρου ημιχρόνου. Από εκεί και έπειτα, από τη στιγμή που δεν κερδίζει αυτά τα μάτς, δεν έχει τύχη, δεν έχει την ικανότητα, ό,τι θέλετε πείτε, ή αν θέλετε και τα δύο μαζί, δεν είχε την ικανότητα και την τύχη να κερδίσει αυτά τα παιχνίδια, αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι θα πρέπει να κάνει μια υπέρβαση πλέον για να πάει κάπου ψηλότερα από την απλή είσοδο μέσα στην παιδαγωγική. Γιατί μετά πρέπει να παλεύει, πρέπει να συνεχίσει να παλεύει, πρέπει να συνεχίζει να παίρνει νίκες όπως αυτή τις προηγούμενες εβδομάδες με τον Αστέρα Τρίπολης και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πάει σε μια τριπλέτα αγώνων αφού ξεκουραστεί η ομάδα για δύο εβδομάδες, πάει σε μια τριπλέτα αγώνων που όσους περισσότερους βαθμούς καταφέρει και πάρει τόσο καλύτερα θα είναι για αυτόν στο μέλλον και τόσο πιο άνετος θα είναι για την πεντάδα και ίσως καταφέρει να αναπροσαρμόσει τους στόχους του αν πάρει νίκες στα τρία ντέρμπι που έρχονται. Πάντως σήμερα ήταν μια ευκαιρία να προσαρμογεί στόχων για τον Άρη, όπως ήταν και στα Γιάννενα, την πέταξε και την σημερινή, δεύτερη φορά τέτοια ευκαιρία. Περιορίζεται λοιπόν στον αρχικό του στόχο. Οι όποιες προσδοκίες ανέβηκαν από τα καλά αποτελέσματα της ομάδας και από την καλή εικόνα της ομάδας στην πορεία. Από τη στιγμή όμως που κάνεις δεύτερη ήττα από μια ομάδα που κακά τα ψέματα δεν είναι ατρόμητος, δεν είναι Αστέρας Τρίπολης στην έδρα της, είναι μια καλή ομάδα σίγουρα ο Πανιώνιος. Και με καλό προπονητή, έτσι. Και με καλό προπονητή της πρώτης οκτάδας, τον οποίο βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο τον κέρδισε νομίζω κατά κράτος ο Ερέρα. Ναι, ναι, σίγουρα. Αλλά ο Ανιγκό είναι αυτός ο οποίος πήρε τη νίκη και αυτό είναι και το σημαντικότερο, ότι κατέκτησε τους τρεις βαθμούς της νίκης. Εγώ κρατάω τα θετικά του δεύτερου ημίχρονου, υπάρχουν και αρνητικά φυσικά, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο και για την αμυντική λειτουργία, για έναν Μπάσο ο οποίος σήμερα ήταν κακός και γι' αυτό έκανε λάθη πολλά εκεί στη μεσαία γραμμή. Ναι. Κρατάω μια πολύ καλή παρουσία του Κωνσταντινίδη στο δεύτερο ημίχρονο. Έχω την αίσθηση, το έλεγα και την Παρασκευή, ότι πρέπει ο Τζανακάκης να πάει αριστερά. Γιατί με τον Μένεντεθ υπάρχουν αρκετά θέματα και ζητήματα. Αν και στο τελευταίο 20 λεπτό είχε αρκετά καλή παρουσία, αλλά επειδή το επέτρεψε το παιχνίδι, δηλαδή δεν ανέβαινε καθόλου ο Πανιώνιος, με αποτέλεσμα ο Μένεντεθ να πάει από την αριστερή πλευρά. Μέτρια εμφάνιση από Ματέο Γκαρσία, από Μπρούνο Κάμα, γενικότερα δεν τράβηξαν μέσω επιθετικά. Παρ' όλα αυτά, ο Άρης είχε πάλι 11 τελικές εναντί 9 του αντιπάλου, είχε πάλι 61-39 κατοχή, είχε 37-15 γεμίσματα. Είναι η ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο, για έκτη αγωνιστική είτε κερδίζει είτε χάνει, είναι αυτή η οποία έχει και την κατοχή, έχει και, και το παιχνίδι κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αυτά είναι θετικά στοιχεία, χρειάζεται όμως πάρα πολύ δουλειά, χρειάζεται πολλά περισσότερα πράγματα μέσα στο παιχνίδι του. Έχει μια ευκαιρία να δουλέψει για 15 μέρες ο Ερέρα και βέβαια να μην ξεχάσω να πω, θα έχει όλο και περισσότερο και νομίζω ότι πλέον πολύ δύσκολα θα βγει από την ενδεκάδα. Ένα μηχανάκι στο χώρο του κέντρου. Ο Σιώπης σήμερα ήταν παντού. Ήταν ακόμα στη φάση του γκολ του Πανιωνίου. Ήταν ακόμα και εκεί. Αλλά εντάξει, ο άνθρωπος δεν ξέρω, δεν ξέρω το 20. Εκεί νομίζω, Χρήσαν, αν θες να το αναλύσουμε έτσι και λίγο πιο βαθιά, ίσως ο Άρης πλήρωσε και αυτό που επισήμανες και εσύ, ότι έχει ανομοιογένεια ακόμη. Έτσι, λόγω του ότι ο Μαυράη έπαιξε πρώτη φορά στο πρωτάθλημα. Στην άμυνα χρειάζεται να υπάρχει και ένα δέσιμο. Υπήρξε ασυνοησία δηλαδή στη φάση αυτή που. Έτσι, έπαιξε πρώτη φορά με το Διελιζήσι. Νομίζω ότι με το Βέλε δεν θα υπήρχαν αυτά. Σήμερα, ωστόσο, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Θα υπάρχει παίκτης που θα είναι τραυματίας. Αντιδράει η Σκιμπέμπα τώρα από αυτό. Υπάρχει παίκτης που θα είναι τραυματίας, θα πρέπει να μπει κάποιος άλλος. Νομίζω ότι η ουσία είναι ότι μιλάμε για καλούς ποδοσφαιριστές στον Άρη, με ποιότητα, αλλά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να βρουν τα πατήματά τους μεταξύ τους για να καταφέρει η ομάδα να έχει καλύτερη παρουσία. Τώρα έχει τρία μάτς συνεχόμενα τα οποία είναι πολύ υψηλών απαιτήσεων. Είναι με τους τρεις πρώτους στην ουσία του πρωταθλήματος, ασχετά η βαθμολογία έχει τον ατρόμητο αυτή τη στιγμή, αν θέλεις το περσινού πρωταθλήματος. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, πάντα ξέρουμε ότι σε αυτά τα παιχνίδια ναι, μεν είναι πολύ πιο δύσκολα, αλλά και οι ποδοσφαιριστές δίνουν το κάτι παραπάνω. Είναι κραστές για τον Άρη. Θέλει να πάρει βαθμούς ο Άρης, αρχίζει γενομένης από το τοπικό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Έχει 15 μέρες για να δουλέψει, να επιστρέψει και ο Βέλεθ με το καλό από τον τραυματισμό του και να δούμε τι
θα παρουσιάσει στο επόμενο παιχνίδι ο Άρης. Πάντως είναι μια κρύα ήττα χωρίς καμία αμφιβολία. Μια ήττα που, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον έπρεπε να αποφευθεί να έρθει η ισοπαλία για τον Άρη στη χειρότερη των περιπτώσεων. Φωνάζει πάλι για το πέναλτι που δεν του έδωσαν. Θα πρέπει να τον προβληματίσει η κακή εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Κρατάει τη θετική του δευτέρου. Και πάμε παρακάτω. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αυτή θα είναι η χρονιά φέτος για τον Άρη. Θα έχει τέτοια πράγματα. Το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Θα έχει σκαμπανεβάσματα. Θα έχει παιχνίδια που θα τα χαίρεται ο κόσμος, θα έχει και παιχνίδια που θα κρυώνει κατά κάποιο τρόπο ο κόσμος με τέτοια αποτελέσματα. Γενικότερα πάντως νομίζω ότι και ο κόσμος έχει συνέστηση, έχει αντίληψη, αντιλαμβάνεται ότι γίνεται μια σωστή, καλή δουλειά φέτος και στέκεται εκεί. Από εκεί έπειτα σίγουρα τα αποτελέσματα είναι αυτά που σε στέλνουν ή σε διώχνουν από το γήπεδο. Ο Άρης έχει και αποτελέσματα φέτος, έχει 12 βαθμούς μέχρι στιγμής. Αν μη τι άλλο, και μετά το αυριανό αποτέλεσμα, μετά το αυριανό μάτς της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, θα είναι πάλι στην πρώτη πεντάδα του πρωταθλήματος και θέλει βεβαίως μέχρι και το τέλος να είναι εκεί, να είναι στην πρώτη πεντάδα και όσο μπορεί ψηλότερα. Έτσι. Δεν ξέρω, Χρήστανθε, αν πρέπει να προβληματίζει αυτό περισσότερο ή λιγότερο το ότι ο Άρης και στις δύο ήττες του μέχρι τώρα δεν ήταν χειρότερος από τον αντίπαλο. Δηλαδή δικαιούταν να πάρει τουλάχιστον την ισοπαλία και στα δύο αυτά μάτς, αλλά αυτό βέβαια καμιά φορά πρέπει να προβληματίζει και περισσότερο γιατί. Γιατί να χάνονται βαθμοί σε μάτς που μπορούσε να πάρει έστω την ισοπαλία. Αυτό είναι που λέμε ότι νιώθεις αδικημένος, αλλά αυτό είναι το καλύτερο. Το χειρότερο θα είναι να χάνεις και να μην δείχνεις τίποτα. Γιατί όταν είσαι καλύτερος και χάνεις, σημαίνει ότι κάποια στιγμή, όντας καλύτερος, θα κερδίσεις κιόλας. Ναι. Βέβαια. Αν δεν έχεις καλή εμφάνιση και χάνεις, εκεί δεν έχεις τίποτα να περιμένεις. Ίσως να περιμένεις μια βελτίωση. Αλλά όταν είσαι καλύτερος και χάνεις, τότε θεωρείς ότι με το πέρασμα του χρόνου θα πάρεις και τα αποτελέσματα που πρέπει να πάρεις. Γιατί μέχρι τώρα ο Άρης σε κανένα από τα παιχνίδια που κέρδισε δεν ήταν χειρότερος του αντιπάλου. Μπορεί να ήταν οριακά καλύτερος, όπως το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης παραδείγματος χάρη, αλλά ήταν οριακά καλύτερος από μια καλή ομάδα. Με το Λεβαδιακό επίσης. Μετά το 2-0 έκανε ο Λεβαδιακός ό,τι έκανε. Είχε διαμορφωθεί το σκορ. Με τη Λάρισα το ίδιο. Δεν ήταν φοβερός ο Άρης, εκπληκτικός. Η Λαμία ήταν πολύ καλύτερος. Αλλά είχε την ουσία και ήταν γενικά καλός, παιδί μου, σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ναι. Ωραία, Χρήστανθε. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να ολοκληρώσει. Ενώ έχουμε και Νίκο Παδόπουλο στην γραμμή, Βασίλη. Έχουμε και Νίκο Παδόπουλο. Δεν ξέρω αν θέλετε να και μεταξύ σας κάποιο σχόλιο. Όχι, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν πρόκειται να ξαναπάει εκτός έδρας παιχνίδι. Πρώτη φορά Αθήνα, ο Νίκος. Πήγε στη Νέα Σμύρνη, πρώτη φορά έχασε. Εντάξει, ας θα πάει κανένας άλλος τα επόμενα μάτια. Δεν νομίζω να φταίει αυτό που θα θέλει. Ποιος? Δεν νομίζει να φταίει αυτό, λέει ο Νίκος στην γραμμή. Πέναλτι δεν πήρες. Δοκάρι είχες, με δοκάρι φάγαμε το γκολ, ο Ματέο το κάνει μόνος του. Μπορώ να θυμηθώ και εγώ κάτι παιχνίδια σε Β' Εθνική που ερχόσουν και δεν κερδίζαμε. Στο Αίγιο. Δεν μετέδιδα. Δεν μετέδιδα όμως. Ήσουν εκεί όμως. Άλλο το είσαι εκεί. Και στα Γιάννενα που ήρθες και εσύ δεν κερδίζεις. Ένα μάτι θυμήθηκες. Ένα μάτι, ένα μάτι σοπαλή έφερα. Ενώ ο Νίκος 2-2 φέτος, Χρήσανδε. Δεν έχω χάσει πουθενά. Λοιπόν. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε, Χρήσταν, δεν ξέρω αν θες να μείνεις και προς την κουβέντα με τον Νίκο ή να σε καληνυχτήσουμε. Έγινε, να είστε καλά, παιδιά. Καλό βράδυ, Χρήσταν. Πάμε με στον Νίκο Παδόπουλο. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Γιώργο. Τι γίνεται, σε τι φάση είσαι τώρα, επιστρέφεις? Καλά, είμαστε στο αεροδρόμιο. Περιμένουμε να μπούμε σιγά-σιγά να επιβαστούμε στο αεροπλάνο μαζί με την υπόλοιπη ομάδα για να πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής. Εντάξει, ένας δύσκολος δρόμος όπως είναι πάντα μετά από μία ήττα και μετά, ειδικά μετά από ένα παιχνίδι στο οποίο ο Άρης δεν άξιζε την ήττα. Ήταν ένα μάτς το οποίο θυμίζει λίγο πολύ αυτό με τον Πας Γιάννενα, όπου ο Άρης και τότε δικαιούταν τουλάχιστον το βαθμό της ισοπαλίας. Εντάξει, υπάρχουν νομίζω πολλές πλευρές από τις οποίες μπορούμε να αναλύσουμε το παιχνίδι της Νέας Σμύρνης. Μπορούμε να σταθούμε στο κακό πρώτο ημίχρονο του Άρη, το κάνει και πάλι και είναι ένα φαινόμενο το οποίο αρχίζει να γίνεται συνήθεια και πρέπει ο έργος στη διακοπή να τον βρει έναν τρόπο να τον αντιμετωπίσει. Μπορούμε να σταθούμε στην πολύ θετική παρουσία της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο και νομίζω ότι όλα εκεί ξεκινάνε από την άμεση αντίδραση του Ερέρα, ο οποίος σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις λειτουργήσε πολύ πιο γρήγορα και όταν είδε ότι η ομάδα δεν αποδίδει, άλλαξε και πέφτει, έβγαλε τον μπάσα. Και είχαμε τον Άρη με ένα διαφορετικό σύστημα, ένα 3-5-2. 3-5-2, 3-6-3, ίσως. Ναι, κάπως έτσι ήταν στην επανάληψη.
Στο πρώτο ημίχρονο πάντως, επειδή έπαιζε το κακό διάστημα, ναι. Δεν ξέρω, ίσως δεν είχε διαβάσει τόσο καλά το παιχνίδι του Πανιωνίου, γιατί είχα δει το παιχνίδι του Πανιωνίου και με τον ΠΑΟ και με τον Ολυμπιακό και ήταν πανομοιότυπος ο τρόπος που έπαιξε και στο σημερινό πρώτο 45 λεπτό, με επιθέσεις κυρίως από τα άκρα που έχει τον ταχύτητα του Σπυριντόνοβιτς, που επιθετικά είναι ο πιο επικίνδυνος παίκτης, και εκεί νομίζω ίσως είχε το βαρύ σχετικά κεντρικό αμυντικό δίδυμο με Δελιζήση και Μαύρη. Εγώ θα συγκρίνω πάλι το παιχνίδι το σημερινό αυτό στον Μπας Γιάννα. Ο ατρόμητος. Ο Πανιώνιος σήμερα δεν μου έδειχνε την εικόνα της, δεν μου παρουσίαζε την εικόνα της ομάδας και δεν μου έδινε την αίσθηση ότι μπορεί να βάλει γκολ βάζοντας κάτω την μπάλα μέσα σε προοργανωμένη επίθεση. Ή θα εκμεταλλευόταν ένα από τα λάθη τα οποία ήταν αρκετά για τον Άρη μεσοαμυντικά, ή θα το έκανε από μια στατική φάση. Το έκανε από μια στατική φάση όπου ο Μαύραη έχασε τον Ντομίνγκες, ήρθε αυτό το 1-0 και στη συνέχεια το μόνο το οποίο είχαν να κάνουν οι παίχτες του Ανοιγκού ήταν να διαφυλάξουν αυτό το υπέρ του σκορ. Δυσκολεύτηκαν βέβαια απέναντι σε έναν Άρη που ανέβασε πολύ την αποδοσή του στην επανάληψη, ανέβασε την πίεσή του, είχε και δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες με το δοκάρι του Γινέσκη και τη φάση με τον Ματέο Γκαρσία στο τέλος για να πάρει ίσως το βαθμό της ισοπαλίας, αλλά είναι ορισμένες φορές και να σε θέλει, και θα σου δώσω ένα ακόμα παράδειγμα, χωρίς να θέλω να υπηγάρω ή να πικάρω ας πούμε. Υπάρχει για παράδειγμα τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι. Ο ΠΑΟΚ δέχτηκε 21-22 τελικές πώς δέχεται τον Ολυμπιακό, κέρδισε 0-1. Μερικές φορές είναι και να σε θέλει. Έτσι είναι η μπάλα, έτσι, ακριβώς έτσι είναι η μπάλα. Έτσι είναι η μπάλα, έτσι. Γιατί ο Άρης άγγιζε κάτι παραπάνω βάσει της εικόνας στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν τον ήθελε όταν ο Ματέο Γκαρσία χάνει από μόνος του, χάνει μόνος του τετατέτ μπροστά στον Γκότνικ την ευκαιρία να ισοφαρίσει και να δώσει τον Άρη στον βαθμό της ισοπαλίας. Μπορούμε επίσης να πιαστούμε το γεγονός ότι ο Άρης είναι μια ομάδα στην οποία μπαίνουν συνεχώς νέα πρόσωπα και βλέπουν νέα πράγματα. Για παράδειγμα, είδαμε σήμερα ένα νέο. Αυτό επισήμανε και ο Χρήσαθος πριν, δεν έχει την δυνατότητα να τον ακούσει, για το ότι έπαιξε πρώτη φορά ο Κωνσταντινίδης, ο Μαύρα. Ο Μαύρα, δηλαδή με τον Δελιζή, ήταν ένα δίδυμο στα στόπερο που το είδαμε για πρώτη φορά. Και πολλές φορές αυτό εμπεριέχει και. Αν έβαζε ας πούμε το Μαύρο με το Σόζα θα έχει μεγαλύτερο ρίσκο. Τώρα έβαλε το Δελιζήσι με το Μαύρο. Ο Δελιζήσι, ο οποίος πάλι νομίζω ότι αποκρίθηκε αρκετά καλά, είπαμε το έχουμε ξαναπεί να τους πιο σταθερούς παίκτες του Άρη την φετινή σεζόν. Με ένα Μαύρο που φάνηκε βέβαια ότι ακόμα ψαχνόταν και θέλει λίγο χρόνο ακόμα για να βρει τα πατήματά του. Εντάξει, είναι ακόμα νωρίς. Ήταν για τον Άρη μια ευκαιρία το σημερινό παιχνίδι. Δεν σημαίνει ότι τελειώνει κάτι. Έχει ακόμα δρόμο μπροστά της η ομάδα. Είναι σημαντική η διακοπή και ωφέλιμη για τον Άρη, γιατί έχει χρόνο διακοπή να βάλει και τους νέους παίχτες ακόμα περισσότερο. Και είναι σίγουρα, παίζει και αυτό το ρόλο του και την περιμένει αυτή η διακοπή ο Ερέρα. Απλά χωρίς να θέλω να αναιρέσω όλα αυτά τα οποία είπαμε νωρίτερα. Τέτοια παιχνίδια, μια νίκη σε τέτοια παιχνίδια δείχνει πράγματα για μια ομάδα. Για το αν θέλει να κάνει το κάτι παραπάνω και να ξεφύγει από έναν δεδομένο στόχο που έχει από την αρχή της σεζόν. Τέτοια παιχνίδια είναι αυτό με τον Μπας Γιάννα και ειδικότερα το αποψινό που είχαμε με τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη. Τέτοια παιχνίδια δείχνουν το χαρακτήρα μιας ομάδας. Βέβαια ο Άρης έδειξε χαρακτήρα και αντίδραση στην επανάληψη. Αλλά δεν τον ήθελε, είναι ότι δεν θα του βγαίνει νομίζω πάντα του Άρη το πλάνο «τρέχω να προλάβω». Ναι. Αυτό είναι το. Πρέπει να μπαίνει καλύτερα στα παιχνίδια. Πρέπει να μπαίνει καλύτερα στα παιχνίδια. Ο Άρης, καλός ή κακός, είναι μια ομάδα την οποία πάντα ο αντίπαλος θα την παίζει πιο κλειστά, θα προσπαθήσει να καταστρέψει το παιχνίδι της, η πλειοψηφία των αντιπάλων της. Άρα ο Άρης πρέπει να φροντίζει νωρίς να πετυχαίνει εκείνο τον γκολ που θα του δίνει το προβάδισμα για να φτάνει στην νίκη. Δεν γίνεται. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο τίνει να γίνει συνήθεια και πρέπει να σταματήσει. Είναι όμως ακόμα νωρίς. Μπορεί ο Άρης την διάρκεια της σεζόν να αναπροσαρμόσει όχι το στόχος του, την προσέγγιση του προς το πρωτάθλημα και το μέχρι που μπορεί να φτάσει. Ανάλογα με τα αποτελέσματα, και νομίζω ότι σημαντικό ρόλο θα παίξουν και τα τρία ντέρμπι που έχει μπροστά του, αλλά και άλλα παιχνίδια τύπου Πανιωνίου, δηλαδή με τον Ατρόμητο για παράδειγμα στην Αθήνα. Νομίζω ότι ο Άρης θα νιώθει καλύτερα και θα πάρει και περισσότερη αυτοπεποίθηση όταν, όπως είπες και εσύ, τέτοια παιχνίδια, τέτοιου είδους παιχνίδια όπως το σημερινό με τον Πανιώνιο, όπως αυτό στα Γιάννα, θα μπορεί να παίρνει τουλάχιστον ισοπαλία, ειδικά στα εκτός έδρας, έτσι. Κοίτα, εμένα αυτό μου έδειξε κάτι τέτοιο στο παιχνίδι και παίρνει με τον ΠΑΟΚ. Ναι, όντως, εκεί το έδειξε αυτό. Ναι, εκεί το έδειξε. Δεν το έβγαλε όμως. Ούτε στα Γιάννενα
ούτε στη Νέα Σμύρνη. Και το κοινό σημείο αναφοράς είναι ότι και στα τρία παιχνίδια βρέθηκε πίσω στο σκορ. Στην Τούμπα διαχειρίστηκε σωστά την κατάσταση. Βέβαια τώρα κάποιος μπορεί να γυρίσει και να πει ότι στην Τούμπα είχαν οι παίχτες πίσω μέρος του μυαλού τους ότι ενδεχομένως να μην κρίνονταν και κάτι. Ναι, να ήταν πιο... Να έπαιζαν πιο απελευθερωμένα χωρίς τόσο άγχος. Ναι. Συν ότι εντάξει, με τον Πάκο Άρη σίγουρα βρήκε περισσότερους φόρους. Και γι' αυτό εγώ φοβάμαι περισσότερο παιχνίδια όπως το σημερινό και όχι το παιχνίδια όπως τα ντέρμπι που ακολουθούν. Ο Άρης όταν βρίσκει χώρο μπορεί να κάνει πράγματα. Όταν βρίσκει ομάδες που παίζουν ανοιχτά και του δίνουν χώρο. Ήταν καλά κλεισμένοι πάλι ο Μπρούνο Γκάμα και ο Ματέο Γκαρσία σήμερα, έτσι. Κοίτα, όταν παίξανε στα άκρα δεν ήταν τόσο θα έλεγα, εντάξει. Ο Γκάμα σήμερα επειδή αγωνίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο κατά κύριο λόγο στον άξονα, νομίζω ότι ήταν πιο απελευθερωμένος από άλλες φορές. Σε άλλα παιχνίδια που τον είδαμε να αγωνίζεται στη συγκεκριμένη θέση. Αλλά και πάλι δεν του βγήκε. Ο Άρης έκανε μια μεγάλη προσπάθεια στην επανάληψη, το πήγε και λίγο άναρχα από ένα σημείο και μετά, αλλά δεν του βγήκε. Είχε τις ευκαιρίες, η ζωή συνεχίζεται, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν πρέπει να επικρατήσει απογοήτευση. Είναι μια νέα ομάδα που θέλει το χρόνο της. Μπορεί να της κάνουν καλό και τέτοια αποτελέσματα. Είδαμε για παράδειγμα μετά τα Γιάννα τον Άρη να αντιδράει στην Τούμπα. Τώρα ίσως βγάλει αντίδραση στα ντέρμπι που έχει μπροστά του. Είναι και αυτό κάτι το οποίο φαντάζει αρκετά πιθανό. Και ήταν θετικό να βλέπεις κόσμο του Άρη είτε από τη Θεσσαλονίκη είτε από την Αθήνα μετά το παιχνίδι να περιμένει τους παίκτες από διτήρια, να τους ευσυχώνει, να τους λέει παλέψτε, εμείς είμαστε δίπλα σας. Και ο κόσμος δηλαδή αντιλαμβάνεται ότι είναι μια νέα προσπάθεια που θέλει χρόνο και χρειάζεται υπομονή. Και είχε και ωραία ατμόσφαιρα, πάντως έτσι μια που αναφέρθηκε στον κόσμο. Είχε και ωραία ατμόσφαιρα, ναι. Και χρειάζεται υπομονή, ειδικά όταν βλέπεις ένα παιχνίδι όπως το σημερινό, που το 1-0 είναι ένα πολύ πλασματικό αποτέλεσμα βάσει της εικόνας του Άρη στην επανάληψη. Ναι. Πρέπει να λήξει τουλάχιστον 1-1. Τουλάχιστον ισοπαλία, ναι. Ο Άρης σήμερα πρέπει να πάρει τουλάχιστον ισοπαλία. Πάντως το θετικό που πρέπει να κρατήσει νομίζω είναι η εμφάνιση του Σιώπη που εμφανίζεται όλο και πιο βελτιωμένος. Με ξέρεις εκείνο το πρώτο ημίχρονο της Τούμπας. Ναι. Ο Σιώπης είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αυτή τη στιγμή θέλει παιχνίδια για να βρει ρυθμό. Αυτό είναι το δεδομένο με τον Σιώπη. Όσο του δίνεις παιχνίδια, όσο τον ταΐζεις αγωνιστικά, με αγωνιστικά λεπτά, τόσο θα βρίσκει ρυθμό. Και σήμερα ήταν νομίζω μια αρκετά καλή εμφάνιση, αγωνιζόμενος μάλιστα και ως εσωτερικός μέσος, έτσι, ναι. Στο πρώτο ημίχρονο. Σαν οχτάρι περισσότερο. Περισσότερο σαν οχτάρι, βοηθούσε βέβαια και ανασταλτικά. Εντάξει, ο Μπάσα δεν του βγήκε του Άρη στο 6, δεν ήταν καλός ο Αλβάνος, γι' αυτό έγινε αλλαγή κιόλας από τον Ερέρα. Γενικότερα ο Μπάσα είναι ή του ύψους ή του βάθους, δεν έχει φτάσει ακόμα σε μια ισορροπημένη κατάσταση. Ο Αλβανός μέσος, ο οποίος από αύριο θα μαζί με τον Μαύρη θα φύγουν, γιατί έχουν κληθεί στην Εθνική Αλβανίας για τα παιχνίδια του Nations League, τώρα στην διακοπή θα πλησιάσουν. Δεν θα γυρίσουν όλοι στη Θεσσαλονίκη πάντως, ο Τόλος ο Τερζής θα παραμείνει στην Αθήνα. Θα έχει ρεπό για πόσες μέρες τώρα η ομάδα? Δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση για αυτό το κομμάτι, θα δώσει σίγουρα πάντως το Ερέα ρεπό, ψάχνει και ένα φιλικό. Για τη διάστημα της διακοπής. Βέβαια αυτό το οποίο γνωρίζω εγώ είναι ότι θέλει ένα φιλικό έτσι σε πιο χαλαρό στυλ, γιατί ξέρω ότι τέτοια παιχνίδια σε τέτοιες φάσεις του πρωταθλήματος ελοκεύουν και τραυματισμούς. Θέλει κάτι αντίστοιχο με αυτό που έγινε με τον Αγροτικό Αστέρα, δηλαδή κάτι τέτοιο. Ναι. Και θα δώσει πάντως κάποιες μέρες ρεπό σίγουρα. Αυτό που πήγα να αναφέρω πριν είναι ότι ο Τόλος ο Τερζής θα παραμείνει στην Αθήνα για να παρακολουθήσει αύριο το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, δύο από τους δύο ομάδες οι οποίες ο Άρης θα βρει μπροστά του τις επόμενες τρεις αγωνιστικές μετά τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, και πλέον ακολουθούν δύο εβδομάδες δουλειάς και διόρθωσης, να το πω έτσι, να το θέσω έτσι εισαγωγικά, γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία σίγουρα λέμε ότι ο Άρης δεν τον θέλει. Αλλά υπάρχουν και πράγματα που χρήζουν διόρθωση αυτή τη στιγμή, τα έχει εντοπίσει ο Ερέρα και θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί αυτό το διάστημα της διακοπής προκειμένου να αλλάξει στο μεγαλύτερο βαθμό που μπορεί και προλαβαίνει αυτά τα οποία δεν του αρέσουν και τα εμφανίζει η ομάδα σου μέσα στο γήπεδο στα τελευταία παιχνίδια. Νομίζω ναι, όντως πάντως το συμπέρασμα είναι ότι μόνο καλό μπορεί να κάνει αυτή η διακοπή στον Άρη, έτσι. Αυτή τη στιγμή και μετά από αυτό το αποτέλεσμα νομίζω πως ναι, ότι είναι καλό που έρχεται τώρα.
αυτή η διακοπή. Αν και νομίζω ότι ο Ερέρα θα ήθελε άμεσα να έχει ένα παιχνίδι ομάδα. Για να βγάλει αντίδραση, λες, να γυρίσει λίγο ναι. το κλίμα. Ναι, 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 ναι. Γιατί τώρα αυτή η κατάσταση θα επικρατήσει τον Άρη για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Ναι, αν και εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορεί να στραβώσει και τόσο πολύ το κλίμα, γιατί δείχνει ο κόσμος ότι καταλαβαίνει, έτσι. Δεν είναι βάρη. Είναι στο πρόγραμμα και αυτές οι ίδες. Ο Άρης τουλάχιστον και το έδειξε μετά τα Γιάννα και πιστεύω θα το δείξει και τώρα, ξέρει να διαχειρίζει τέτοια αποτελέσματα και τέτοιες καταστάσεις. Γιατί έχει και τους και την εμπειρία για να το κάνει αυτό. Ναι. Ωραία, Νίκο, να σου ευχηθούμε και καλή επιστροφή. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλό σου βράδυ, καλή επιστροφή, καλό καλή ξεκούραση. Αυτά λοιπόν και από τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος επιστρέφει από Αθήνα, όπου βρέθηκε στη Νέα Σμύρνη για να περιγράψει εδώ ζωντανά στον Λίμπερο 107,4 νωρίτερα το παιχνίδι του Άρη με τον Πανιόνιο, την ήττα των Κιτρινών Μαυρών στη Νέα Σμύρνη με 1-0, σε ένα μάτς που ο Άρης άξιζε τουλάχιστον ισοπαλία, σε ένα μάτς που δεν κατάφερε όμως να σκοράρει, σε ένα μάτς που έμοιαζε πάρα πολύ με εκείνο στα Γιάννενα, που ο Άρης είχε και πάλι τι είχε γνωρίσει την πρώτη του ήττα τότε με αυτόν τον γκολ, σήμερα με ένα γκολ από στατική φάση, από κόρνερ και κεφαλιά του Ντομίνγκες, αδράνησαν και οι αμυντικοί του Άρη, τον έχασαν, κεφαλιά πήγε στο δοκάρι και μέσα, κεφαλιά του Γιουνέ στο δεύτερο μήχρονο αντίθετα πήγε στο δοκάρι και έξω, κεφαλιά του Ματέο Γκαρσία έφυγε λίγο πιο πάνω από το δοκάρι. Ισπανός από πολύ κοντά δεν κατάφερε να ευστοχίσει με το κεφάλι. Κάπως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δοκάρι και μέσα νίκη, δοκάρι και έξω ήττα. Θα υπάρχουν και αυτές οι ήττες στο πρόγραμμα για τον Άρη, όπως σωστά επισημάνουν και ο Χρυσάντος Αλτίδης και ο Νίκος Παπαδόπουλος. Από εκεί πέρα τώρα αυτή η διακοπή ίσως θα βοηθήσει περισσότερο και τον Πάκο Ερέρα να δουλέψει τις αδυναμίες της ομάδας του για να την παρουσιάσει ακόμη πιο έτοιμη, να βάλει και τους νέους εντός εισαγωγικών. Το Σιόπ που σιγά σιγά βελτιώνει το όλο και περισσότερο, μπαίνει στο ρυθμό της ομάδας. Τον Μαυράη που σήμερα έπαιξε για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα. Ο Κωνσταντινίδης έπαιξε για πρώτη φορά, γενικά έκανε τον τεμπούντο του με τον Άρη σε επίσημο παιχνίδι. Έχει νέα πρόσωπα ο Άρης και θα τον βοηθήσει αυτός ο χρόνος που μεσολαβεί μέχρι να επαναρχίσει το πρωτάθλημα μετά το Nations League, μετά την 15η διακοπή για τους αγώνες τους διεθνείς των εθνικών ομάδων. Ώστε να επανεμφανιστεί έτοιμος, διότι ακολουθεί σειρά δύσκολων αγώνων, σειρά ντέρμπι με ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακό και αποτελούν και τα τρία αυτά παιχνίδια πολύ δυνατά τεστ για τους κιτρινόμαυρους, ώστε να δουν τι μπορούν να πάρουν βαθμολογικά από αυτά τα παιχνίδια. Υπάρχει και το γόητρο και η συνέχεια αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον να ρίξουμε μια ματιά και στα στατιστικά του αγώνα της Νέας Σμύρνης, της ήττας εκεί του Άρη από τον Πανιόνιο. Ο Άρης είχε περισσότερες τελικές προσπάθειες. 11 έναντι 9 του Πανιωνίου, είχε 3 σούτ εντός μεγάλης περιοχής, 5 σούτ εκτός μεγάλης περιοχής και 3 κεφαλιές η ομάδα του Πάκο Ερέρα. Με τις κεφαλιές απειλήσε και περισσότερο, μία του Γιουνέστο Δοκάρη και μία του Ματέο Γκαρσία στο 91 που έφυγε λίγο πάνω από την ευθεία του Κότνικ. Μεγαλύτερη ευκαιρία του Άρη στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Πανιώνιος είχε 9 με 6 σούτ μέσα από την περιοχή, 1 σούτ εκτός μεγάλης περιοχής. Ο Πανιώνιος, ο οποίος δεν ήταν ιδιαίτερα απειλητικός, δεν έπεισε ότι είναι μια ομάδα καλύτερη του Άρη. Ήταν μια ομάδα στο γήπεδο στο σημερινό παιχνίδι που δικαιούταν να πάρει αυτούς τους τρεις βαθμούς. Τους πήρε όμως, ήταν η δεύτερη σέρια εντός έδρας νίκη. Δείχνει να βρίσκει σιγά σιγά ρυθμό και η ομάδα του Ανιγκό. Καλή ομάδα ο Πανιώνιος, χτύπησε και πάλι επιθετικά τουλάχιστον με παρόμοιο τρόπο όπως τον είδαμε και στα μάτς και με ΠΑΟ και με Ολυμπιακό στην έδρα του. Έχει ταχύτητα με τον Σπυριδόνοβιτς, βγάζει γρήγορες αντεπιθέσεις. Ο Ντουρμισάη σήμερα ήταν έτσι ο μοιραίος, μπορούμε να πούμε μπροστά, διότι 2-3 φορές που του παρουσιάστηκε η ευκαιρία και στο δεύτερο ημίχρονο δεν κατάφερε να βρει εστία. Ο Άρης είχε ανοιχτή για να πιέσει, έδωσε χώρους. Λογικό ήταν να απειληθεί και στην κόντρα κάποιες φορές. Δεν ήταν βέβαια και μεγάλες ευκαιρίες αυτές. Ο Ντουρμισάη ουσιαστικά το πλασέ εκεί γύρω στο 60 που αστόχησε. Εκείνη ήταν η σπουδαιότερη φάση για να κάνει 2-0. Από εκεί πέρα, ο Πανιώνιος μετά το 60-65 νομίζω δεν είχε κάτι να επιδείξει στο ματς. Ήταν καλά κλεισμένο στα καρέ του, είχε οπισθοχωρήσει για να διατηρήσει το προβάδισμα. Ο Άρης πίεζε, είχε τις φάσεις, είχε 3-4 κλασικές ευκαιρίες για να φέρει το ματς, δεν τα κατάφερε. Έμεινε το 1-0, ήρθε αυτή η ήττα και η ομάδα του Πάκο Ερέρα μένει στους 12 βαθμούς. Και πλέον περιμένει να δει και το αυριανό αποτέλεσμα του ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός για να δει πού θα βρίσκεται και μετά την ολοκλήρωση της 6η αγωνιστικής Super League βαθμολογικά. Αυτή τη στιγμή θυμίζω ισοβαθμοί με ΑΕΚ και Ολυμπιακό ο Άρης. Ακόμη, μέχρι να παίξουν αύριο μεταξύ τους και να δούμε το αποτέλεσμα. Είχε ενδιαφέρον αυτό που επισημάναμε και νωρίτερα για τα γεμίσματα. Είχε 10 στα 37 ο Άρης, ενώ ο Πανιώνιος μόλις 7 στα 15. Πολύ λιγότερα δηλαδή γεμίσματα εντός περιοχής. Έβαλε πολύ λιγότερες φορές την μπάλα στην περιοχή του Άρη ο γηπεδούχος Πανιώνιος. Είναι στοιχεία που λένε κάτι για την εικόνα του αγώνα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζουν το τελικό αποτέλεσμα. Ο Άρης βέβαια είχε 34 λάθη εναντί 28 του Πανιωνίου και πράγματι σε ακόμη ένα μάτσο όπως και στα Γιάννενα που είχε τηθεί ξανά, έκανε αρκετά λάθη στη μεσαία γραμμή. Και αυτός είναι ένας τομέας
ο οποίος χρήζει διόρθωση νομίζω από τον Πάκο Ρέρα. Εντάξει, είναι και η ομοιογένεια που πρέπει να βρεθεί ίσως με τον Σιώπη που μπήκε πιο αργά στην ομάδα και βέβαια σήμερα ήταν από τους κορυφαίους του Άρη. Έκανε πολλά χιλιόμετρα, δέσποζε η παρουσία του στη μεσαία γραμμή. Ο Μπάσα όμως ήταν πολύ αρνητική η σημερινή του εμφάνιση. Θα έλεγα ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, είχε αρκετά λάθη και αυτό ίσως είναι ένα κομμάτι που πρέπει να διορθωθεί. Θυμίζω το μάτς το τελευταίο χρονικά για τη σημερινή ημέρα στη Super League, στην έκτη αγωνιστική ανάμεσα σε Αστέρα Τρίπολης και Παναθηναϊκό. Στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη έληξε ισόπαλο με 1-1, με τον Παναθηναϊκό να ισοφορίζει με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μακέντα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Να διατηρεί το αίτητο, ήταν η πρώτη απώλεια βαθμών για την ομάδα του Γιώργου Δόνη, η οποία όμως έδειξε και σήμερα σε ένα μάτς που φαινόταν ότι θα κάνει την πρώτη σίτα. Ο Αστέρας ήταν καλύτερος στη μεγαλύτερη διάρκεια του μάτς, ωστόσο κατάφερε στο τέλος, βρήκε αυτό το πέναλτι που κέρδισε ο Χατζηγιοβάνης. Σοφάρισε ο Μακέντα σε μια εκτέλεση έτσι λίγο επικίνδυνη, μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε. Σκάβοντας την μπάλα λίγο χαλαρά ο Μακέντα, εντάξει, έμπειρος επιθετικός. Ο Θανασιάδης λίγο έλειψε να αποκρούσει, νομίζω βρήκε και λίγο την μπάλα ελάχιστα με τα ακροδάχτυλα. Τελικά κατέληξε στα δίχτυα και ο Παναθηναϊκός απέδρασε με την ισοπαλία από την Τρίπολη. Στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όπου ήταν γεμάτο πρέπει να πούμε, από φίλους και των δύο ομάδων. Ωραίες εικόνες αυτές στα ελληνικά γήπεδα, εφόσον δεν υπήρξαν και παρατράγουδα. Ωραία εικόνα και στο γήπεδο της Νέας Μύρνης σήμερα, με δυναμική παρουσία από οπαδούς του Άρη και από την Αθήνα και από άλλες περιοχές και από Θεσσαλονίκη κάποιοι. Αυτές είναι ωραίες εικόνες, αρκεί να μην υπάρχουν φυσικά παρατράγουδα και η ατμόσφαιρα να είναι σε αμυγώς αθλητικά πλαίσια. Να ρίξω μια ματιά στο πανόραμα της σημερινής ημέρας στο πρωτάθλημα της Super League. Είχαμε Πανιόνιος Άρης 1-0, Πανετολικός Λεβαδιακός 2-1 στο Αγρίνιο, νίκη για τον Πανετολικό. Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός 1-1, στο παιχνίδι που έκλεισε την σημερινή ημέρα. Και αύριο στις 4 Λαμία Όφη, στο Δακλαμίας. Πάω Καπόλλων Σμύρνη στο γήπεδο της Τούμπας στις 6 και 4 αυτό το παιχνίδι για τον δικέφαλο του Βορρά, που έχει μοναδικό στόχο φυσικά να συνεχίσει το σερί του, να διατηρήσει το απόλυτο νικόν και να παραμείνει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League. Ο Απόλλωνος Σμύρνης ανανεωμένος με νέο προπονητή, τον κύριο Ματζουράκη, έρχεται στην Τούμπα για να διεκδικήσει ίσως, δεν ξέρω με ποιο τρόπο βέβαια, το πρώτο θετικό αποτέλεσμα. Θυμίζω είναι ουραγός χωρίς βαθμό, η μοναδική ομάδα χωρίς βαθμό στο πρωτάθλημα της Super League μέχρι στιγμής ο Απόλλωνος Σμύρνης, με 5 στις 5 ήττες μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Στις 7 πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι στο Περιστέρι, Ατρόμητος ΠΑΣ Γιάννενα, με εξχωριστό ενδιαφέρον και βαθμολογικά. Ο Ατρόμητος είναι στους 13 βαθμούς αυτή τη στιγμή, ισοβαθμεί με τον ΠΑΟΚ στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Ο ΠΑΣ Γιάννενα είναι στους 6, δεν έχει ξεκινήσει τόσο καλά, αλλά έχει ένα αξιόμαχο σύνολο. Στις 8.30 το πολύ μεγάλο ντέρμπι, ΑΕΚ Ολυμπιακός. Θα είμαστε εδώ μετά τις 10 για να δούμε και το post game και του μεγάλου ντέρμπι της αγωνιστικής. Με μια ισοπαλία νομίζω να βολεύει και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Ο Άρης θυμίζω είναι στους 12, έμεινε μετά τη σημερινή τουίτα. 12 έχουν και οι δύο ομάδες αυτές, ο ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Εφόσον έρθει το Χ στο ΑΚ αύριο, θα πάνε και οι δύο στους 13, θα μείνει σε απόσταση αναπνοής ο Άρης στο -1 και θα μπορέσει ο ΠΑΟΚ με νίκη του να ξεφύγει στο -3 και από τους έτερους διεκδικητές του τίτλου, αν θέλετε, την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, τους οποίους έχει κερδίσει, θυμίζουμε, ο δικέφαλος του Βορρά στα δύο ντέρμπι, στις δύο προηγούμενες αγωνιστικές, Τούμπα και Καραϊσκάκη αντίστοιχα. Ενώ η αυλαία της έκτης αγωνιστικής θα πέσει το απόγευμα, το βράδυ αν θέλετε, της Δευτέρας, 8 του μηνός, στην Ξάνθη, στα Πηγάδια, όπου η Ξάνθη θα υποδεχτεί την ΑΕΛ, θα υποδεχτεί τη Λάρισα, σε ένα επίσης αρκετά ενδιαφέρον παιχνίδι. Ενώ μας ζήτησε τελικά αποτελέσματα από Ελβετία ένας φίλος, Βασίλη. Young Boys Λουκέρνη 2-3 και Σεντ Γκάλεν Βασιλεία 1-3, αυτά είναι τα δύο σημερινά παιχνίδια στο ελβετικό πρωτάθλημα, για τον φίλο που μας ζήτησε. Μετά το διάλειμμα θα δούμε αναλυτικά και το τι υπήρχε σήμερα φυσικά και στην Ευρώπη, τι υπάρχει και αυτή την ώρα. Έχετε πλήρης ενημέρωση εδώ στο post game. Αυτά πάντως από την Ελβετία και το φίλο που τα ζήτησε. Θυμίζω μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας σε FM και ενώ στο 54526, με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Για οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσετε, οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε ακόμα. Μετά τις 12 θα έχουμε και ανοιχτές γραμμές για να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις. Το φίλο του Άρη για την σημερινή ήταν πώς ήταν το παιχνίδι στη Νέα Σμύρνη. Το φίλο του ΠΑΟ για το αυριανό παιχνίδι με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Για την εντυπωσιακή πορεία της ομάδας του Λουτσέσκου που πέρασε με αυτό το επιβλητικό 1-4 πριν από δύο βράδια στην έδρα της Μπάτε Μπορίσοφ. Και πλέον νομίζω και τον ΠΑΟΚ, όπως θα λέγαμε πριν και για τον Άρη, ότι θα βοηθήσει αυτή η διακοπή. Νομίζω θα βοηθήσει και τον ΠΑΟΚ αυτή η διακοπή του πρωταθλήματος για το Nations League, διότι
Ακολουθεί και το τοπικό ντέρμπι με τον Άρη. Ακολουθεί επίσης έτσι ένα αρκετά δύσκολο, θα πω εγώ, πρόγραμμα στη συνέχεια και για τον Δικέφαλο του Βορρά. Παρότι εντάξει, πέρασαν τα πρώτα δύσκολα στη σεζόν με τα ευρωπαϊκά μάτς στον όμιλο του Europa League, που ήταν με την Τζέλσι και το εκτός έδρας με την Πάντε Μπορίσοφ, αυτό το οποίο το έκανε ο ΠΑΟΚ να μοιάζει εύκολο. Δεν ήταν εύκολο παιχνίδι θεωρητικά. Πήρε τα δύο ντέρμπι. Διατηρείται στην κορυφή και αίτητο στο πρωτάθλημα με 5 στα 5. Νομίζω ήταν κάτι περισσότερο από ιδανικό αυτό το ξεκίνημα στην σεζόν για την ομάδα του Λουτσέσκου. Αλλά αυτή η διακοπή κάνει καλό για να έρθει και η απαραίτητη ξεκούραση, να πάρουν τις απαραίτητες ανάσεις και οι παίκτες του Ασπρόμαυρων και στη συνέχεια να παρουσιαστούν ακόμη πιο βελτιωμένοι και με καλύτερη εικόνα για τη συνέχεια, για μια ομάδα, θυμίζουμε, που κάνει πρωταθλητισμό βέβαια. Λοιπόν, ενώ πλησιάζουμε στην πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής, πλησιάζουμε στις 11. Θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, στο πρώτο break. Θα επιστρέψουμε με περισσότερο ρεπορτάζ και περισσότερα νέα από το στρατόπεδο του ΠΑΟΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Απόλλωνα Σμύρνη στην Τούμπα. Να δούμε και την αποστολή στην οποία δεν βρίσκεται και πάλι ο Άμρου Άρντα. Να δούμε και ό,τι άλλο υπάρχει. Μας δώσει αγάπη Γαβριλίδου και πιθανή ενδεκάδα από τον Λουτσέσκου. Θα έχουμε και μπάσκετ στη συνέχεια, όπου σήμερα είχαμε πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Basket League με νίκη του ΠΑΟΚ από την Ρεθύμνου στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Αύριο ο Άρης κάνει την πρεμιέρα του κόντρα στο Λαύριο, εκτός έδρας. Θα δούμε τι έγινε και στην Ευρώπη, σε όλα τα κορυφαία πρωταθλήματα, στην καθιερωμένη βόλτα μας στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4 με αρκετό post-game μετά το break. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Post-game, ώρα δεύτερη, βράδυ Σαββάτου. Όπως και κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 1 θα πηγαίνουμε παρέα με το post-game. Με Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου, Γιώργο Παναγιωτήδη πίσω από το μικρόφωνο. Εδώ στο Λίμπερο 107,4. Ζητώ συγγνώμη. Σε τελικά αποτελέσματα πριν από λίγο στην Γαλλία, σε μάτς που ολοκληρώθηκαν λίγο πριν τις 11. Είχαμε Αμιέν Ντιζόν 1-0, Αντζέρ Στρασβούργο 2-2, Γκιγκάμ Μονπελιέ 1-1, με 10 παίκτες ολοκλήρωσαν το μάτς και οι δύο ομάδες, και Νιμ Ρεμς 0-0. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται το παιχνίδι Λεγκανές Ράγιο Βαλεκάνο στην Ισπανική Λα Λίγκα. Στο 69-1-0 προηγείται η Λεγκανές, ενώ στην Ιταλική Σέρια στο 83 Έμπολη Ρώμα 0-1. Θα σας ενημερώσουμε και για τα τελικά αυτά αποτελέσματα στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ενώ αμέσως τώρα θα πάμε να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα ο Ρασβάν Λουτσέσκου στην κάμερα της Νόβα στις καθιερωμένες δηλώσεις των προπονητών πριν από τα παιχνίδια του Super League. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να τις ακούσουμε εδώ στο Λίμπερο ζωντανά, διότι εκείνη την ώρα υπήρχε ζωντανή μετάδοση του αγώνα του Άρη με τον Πανιόνιο από τη Νέα Σμύρνη. Θα ακούσουμε τώρα όσα είπε ο Ρουμάνος τεχνικός στην κάμερα της Νόβα. Ας ακούσουμε, Βασίλη, και συνέχεια να σχολιάσουμε και να μάθουμε περισσότερα και για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ από Αγάπη Γαβριλίδου. Αυτό που παρακολουθήσαμε το βράδυ της Πέμπτης ήταν μια ευχάριστη έκπληξη και σε ουσία και σε εντύπωση. Αυτό που θέλει ο κάθε φίλος της ομάδας φυσικά θα είναι να το βλέπει συνέχεια, αλλά ποια είναι η διαφορετικότητα του πράγματος και τι θέλει να κρατήσει ο ίδιος για την ομάδα του από εκείνο το μάτς. What we saw on Thursday night for our team was very good as a matter of result, but was also very impressive. It was a thing that every fan of the team wants to see every time, but we know the difficulties. What do you keep from this night and which was the different thing that was in that night? The victory. I keep the victory. As I keep for Olympiacos, huge victory for the game against Olympiacos. As I keep the huge victory against AEK, these are the important things. Τα πιο σημαντικά πράγματα, όπως και σε αυτό το παιχνίδι, ήταν η νίκη. Κρατάω λοιπόν τη νίκη, όπως και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, μια πολύ μεγάλη νίκη όσον αφορά το αποτέλεσμα, όπως στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Κρατάμε την ουσία λοιπόν. The games are games are different situations from one game to the other. Then our team showed a good performance in every game, playing in different ways. Τα παιχνίδια είναι διαφορετικά. Κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ιδιαιτερότητα. Η ομάδα μας κατάφερε να προσαρμοστεί και να πάρει την νίκη με διαφορετικούς τρόπους σε διαφορετικά παιχνίδια πάντα. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση είχε έναν πολύ μεγάλο πρωταγωνιστή, χωρίς να σημειώνει αυτό κάποιον από τα υπόλοιπα παιδιά, και αυτός ήταν ο Ζαμπά. Επειδή έπεσε πολύ φως, αν μπορούμε να πούμε, αυτές τις μέρες πάνω του με την ανάδειξή του ως πολυτιμότερο ποδοσφαιριστή της εβδομάδας για την UEFA, υπάρχει μια ξεχωριστή προσπάθεια από εσάς στο επίπεδο της διαχείρισης, γιατί είναι, μην ξεχνάμε ότι είναι ένα παιδί 20 χρονών. Λέω, Ζαμπά was a player that was in the spotlight in that game, without saying that the rest of the players were
less impressive in that game, but he also won the most valuable, the prize of the most valuable player of the week for the Europe League. As a matter of management, will you go for a different way with him because he's also a young person? The behavior is natural. It's something that should be natural on the moment that appears some, let's say, small problem. I have to intervene and to talk to him. I already had 3-4 times, maybe more, since we started the official season. And the boy, the player, is very, very strong, with a lot of will to perform well, to reach a higher level. Then for me it's difficult to answer to you because really it's something that is natural, and this should be with all the players, more or less, with one or another more time to spend, others less time, but this is a natural situation. Θεωρώ πως οι συμπεριφορές πρέπει να έρχονται φυσιολογικά. Αν παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα στην ομάδα, εγώ σαν προπονητής θα πρέπει να είμαι εκεί για να παρέμβω. Δεν σχεδιάζουμε κάποιες συμπεριφορές λοιπόν. Το παιδί αυτό, ο παίκτης αυτός, είναι ένας παίκτης ο οποίος θέλει να εξελιχθεί, θέλει να παίξει σε υψηλό επίπεδο, έχει την διάθεση για να προσαρμοστεί σε όλα αυτά. Οπότε η συμπεριφορά η δικιά μου θα έρχεται πολύ φυσιολογικά αν βλέπω ότι παρεκκλίνει από κάπου. Αυτό γίνεται και με άλλους παίκτες, δεν είναι μόνο για τον συγκεκριμένο παίκτη. Προτιμώ λοιπόν οι συμπεριφορές αυτές να έρχονται πολύ φυσιολογικά. But in general, the problem with the young players are this that could lose very easy the balance in one moment to feel very strong, in the next moment because of this to be overconfident and not to play well, and after to go down. Then the most important thing for this kind of players is to learn how to balance themselves. And normally that in this aspect, on this aspect, the coaches are very useful and very, very important, having this obligation to educate a young player. Γενικότερα όσον αφορά τους νέους παίκτες, αυτό που έχει σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία, χωρίς να υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Όταν υπάρχει μια καλή εμφάνιση ή μια κακή εμφάνιση, αυτός είναι ο ρόλος των προπονητών. Είμαστε υποχρεωμένοι να εκπαιδεύουμε τους παίκτες, να μπορούν να διαχειριστούν την κατάσταση αυτή και να έχουν την ισορροπία που πρέπει στην συνέχεια της καριέρας τους. Να έρθουμε λίγο στο αυριανό παιχνίδι. Πώς περιμένει ο coach το παιχνίδι με τον Απόλλωνα, μια ομάδα που άλλαξε για τρίτη φορά προπονητή στη διάρκεια της εβδομάδας. Coming now for the game of tomorrow, how do you expect Apollon for tomorrow? A team that changed, that has changed the third consecutive coach from the beginning of the season. No, it will not be an easy game. Δεν θα είναι ένα εύκολο παιχνίδι. First of all, because Apollon is in a bad situation, and I am sure that the team will fight a lot. The second aspect that the coach has a huge experience, is a coach that knows very well how to prepare a game, how to organize the team, even if it's very short time, but at least his presence there will be a motivation, an over motivation for his players. Πρώτα απ' όλα, γιατί ο Απόλλων βρίσκεται σε μια κατάσταση η οποία δεν είναι τόσο καλή και περιμένουμε μια ομάδα η οποία θα παλέψει απέναντί μας. Δεύτερον, γιατί έχουν πλέον έναν προπονητή ο οποίος είναι πάρα πολύ έμπειρος, ένας προπονητής ο οποίος μπορεί να διαχειριστεί αυτές τις καταστάσεις, ακόμα και αν βρίσκεται πολύ λίγο χρονικό διάστημα στην ομάδα, θεωρώ ότι θα είναι ένα έξτρα κίνητρο για τους παίκτες του. Then we must be very concentrated, very focused on this game, to treat as a top game, because just like this we can react, we can work, we can take good decisions, and normal to win the 3 points that we need. Και έτσι θα πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι να αντιμετωπίσουμε αυτό το παιχνίδι σαν ένα παιχνίδι από τα κορυφαία, από το κορυφαίο επίπεδο, γιατί αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να πάρουμε τους 3 βαθμούς οι οποίοι διακυβεύονται αύριο και να μπορέσουμε να αντιδράσουμε μέσα στο παιχνίδι όπως πρέπει. Πόσο έχει βοηθήσει την ομάδα το 5x5 στο πρωτάθλημα,
Συν τη νίκη εκτός έδρας στη Λευκορωσία. How helpful was for the team the fact that we started with five victories in the Super League, but also having this big victory away in Belarus for the European competition? It's a long period in which we have a very nice performance. This for sure gives us confidence, gives us a positive way to prepare the games and to enter inside of the pitch, gives us knowledge to end the games with victories and with very good results. Gives us much more experience and for a team this is very important. Γενικότερα είναι μια περίοδος στην οποία αποδίδουμε πολύ καλά, έχουμε καλά αποτελέσματα και είναι ένα γεγονός το οποίο μας δίνει έξτρα αυτοπεποίθηση, μια πολύ θετικότερη ενέργεια για να προετοιμάζουμε τα παιχνίδια, μας δίνει μια γνώση του να διαχειριζόμαστε τα παιχνίδια και επίσης μια εμπειρία την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ανά πάσα στιγμή του παιχνίδι, στο παιχνίδι για να το διαχειριστούμε. Gives us, if you want, the consciousness of that we are very strong team. Και επίσης μας δίνει την αίσθηση του ότι είμαστε πραγματικά μια πολύ δυνατή ομάδα. Ολοκληρώνοντας, την ήθελε τη διακοπή που ακολουθεί ή όχι? To finish our conversation, did you want this break that is coming now for the team? But this is in the schedule. I believe that it is good because it was really hard program and to refresh a little bit our minds. Would be a good moment. Yes. Έτσι είναι το πρόγραμμα. Θεωρώ πως το χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή, μιας και το είχαμε μέχρι τώρα ένα πάρα πολύ αποτυπωτικό πρόγραμμα και θεωρώ πως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να ανανεώσουμε λίγο το μυαλό μας και να επιστρέψουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you very much, coach. Καλή ξεκούραση και καλή δύναμη για αύριο. Ακούσαμε λοιπόν όσα είπε νωρίτερα στην κάμερα της Nova ο Ράσβαν Λουτσέσκου και για το Ζαμπά μίλησε και για την Ευρώπη και για το πρωτάθλημα νομίζω. Όπως πάντα πλήρης και αναλυτικός ο Ρουμάνος Τεχνικός, απαντάει σε όλα όσα χρειάζεται, σε όλα όσα ρωτάτε και νομίζω ήταν καλή απάντησή του και για το διάστημα που ακολουθεί τη διακοπή μετά το αυριανό παιχνίδι για τη διακοπή του πρωταθλήματος για το Nations League. Να πάμε τώρα να καλησπερίσουμε την αγάπη Γαβριλίδου. Καλησπέρα αγάπη, τι γίνεται? Καλησπέρα, όλα καλά εσύ? Μια χαρά, να. Εδώ ακούσαμε τον Ρασβάν Λουτσέσκου, αυτά που είπε νωρίτερα στην Νόβα. Απαντάει σε όλα ο Ρουμάνος, έτσι. Βέβαια, δεν γνωρίζαμε την αποστολή, ούτε οι συνάδελφοι της Νόβα γνώριζαν για να το ρωτήσουν σχετικά με την μη κλίση του Άμρου Άρντα ξανά. Νομίζω πέρασε η εβδομάδα της σιωπηρής αυτής της τιμωρίας, αλλά συνεχίζει να μείνει στη 18ο Αιγύπτιος, έτσι. Νομίζω ότι ο Άρντα δεν έχει καταλάβει ακόμα τι έχει συμβεί και τι ζητάει από αυτόν τον προπονητής του και αυτό φαίνεται κιόλας και στην πράξη. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με το γεγονός ότι δεν βρίσκεται στην αποστολή και πάλι. Πιστεύω ότι έστω και στο φινάλε τώρα θα το καταλάβει ο Αιγύπτιος και μετά την διακοπή θα είναι και πάλι διαθέσιμος και θα είναι καλά, κυρίως στο θέμα της νοοτροπίας, καλύτερα μάλλον. Γιατί υπάρχει θέμα, νομίζω ότι έτσι ένα καρφί, αν μπορούμε να το πούμε, ένα καμπανάκι, φάνηκε και στις δηλώσεις του Λουτσέσκου που είδες και στη Νόβα, γιατί νομίζω ότι εκείνη η ατάκα στην απάντηση για το Ζαμπά, ότι πρέπει ο κάθε παίκτη να καταλάβει πότε μπορεί να είναι στο 100% και πότε μπορεί να είναι στην ομάδα και να έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο, νομίζω ότι πήγαινε κάπου προς το εκεί αυτό. Έτσι ναι, κατάλαβα εγώ. Όντως, ίσως ήταν έτσι μια αιχμή. Ναι, εκεί πήγε το μυαλό μου, γιατί εντάξει, και ο Ζαμπά είχε θέμα στο ξεκίνημα, δυσκολεύτηκε αρκετά στην προσαρμογή του εδώ και είναι λογικό, γιατί μιλάμε για ένα Βραζιλιάνο νεαρό, πιο νεαρό και από τον Άρντα, που δεν είχε ξαναπαίξει τέτοιο επίπεδο. Είχε παραστάσει μόνο από την Ουκρανία, από τη Ρωσία, σε μια ομάδα πολύ κατώτερης δυναμικότητας. Οπότε είχε και αυτός ένα θέμα στο ξεκίνημα, αλλά το διαχειρίστηκε σωστά. Και έχει φτάσει σε ένα επίπεδο πλέον που είναι όχι απλά ικανοποιητικό, νομίζω είναι πάρα πολύ καλό. Ειδικά προχθές, έτσι. Ναι. Ο απόλυτος πρωταγωνιστής, τρομερή εμφάνιση. Ναι. Και νομίζω ότι και ο ίδιος έδωσε προχθές μια πολύ ωραία απάντηση που είπε ότι καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί ακόμη να είναι, να θεωρεί τον εαυτό του ως βασικό και ότι έχει πάρει έτσι τη φανέλα στο σπίτι του, αλλά ξέρει ότι πρέπει να το κυνηγήσει αυτό και να το πετύχει μέσα από τις καλές του εμφανίσεις.
Βέβαια. Οπότε νομίζω και ο ίδιος και ο Λουτσέσκου με τις απαντήσεις τους έδωσαν έτσι ένα στίγμα για τη δική του περίπτωση. Εντάξει, του Άρντα έχουμε πει ότι ό,τι εκτίμεις και να κάνεις και ό,τι άποψη και να εκφράσεις κινδυνεύεις να εκτεθείς, γιατί η υπόθεση του Άρντα είναι μια κατηγορία μόνης, κανονικά όμως. Είναι λίγο πιο ιδιαίτερος ο χαρακτήρας του, Ναι, και γενικά δεν μπορείς να το προβλέψεις ότι θα συμβεί στη συγκεκριμένη υπόθεση. Ό,τι και να πει ο καθένας, από τη μία είναι δεδομένη η ποιότητά του, που ίσως και να μην υπάρχει ανάλογη στην ομάδα σε άλλον παίκτη με αυτά τα χαρακτηριστικά. Ναι, όντως. Από την άλλη όμως είναι θέμα... Είναι κομβικό το σημείο, αγάπη, νομίζω, διότι είτε τώρα ο Λουτσέσκου, αν του δείξει ότι έχει εκείνο στο πάνω χέρι και παρότι έχει συμβεί τελικά θα τον ξαναβάλει να παίξει, ίσως του πάρει τον αέρα και να έχουμε ανάλογα περιστατικά και στο μέλλον, είτε πρέπει να καταλάβει ο Άρντα ότι ο Λουτσέσκου είναι αυτός που έχει τον πρώτο λόγο μέσα στα αποδυτήρια και στις επιλογές και να συμβαστεί, να βάλει κάτω το κεφάλι να δουλέψει και να συμβαστεί με τα δεδομένα της ομάδας, εν πάση περιπτώσει, και με τις επιλογές του προπονητή του. Αυτό το θέμα νομίζω με τον Άρντα το έχουμε πάρα πολλές φορές το τελευταίο διάστημα, ότι ας πούμε πέρυσι για παράδειγμα στον Ατρόμητο το κάθε εξαγωνιστικό θέμα, και δεν μιλάμε για τη ζωή του παίκτη, μιλάμε για την περιφορά του παίκτη εντός και εκτός ομάδας, έμπαιναν όλα κάτω από το χαλάκι, γιατί στον Ατρόμητο ουσιαστικά ήταν ο στάρ της ομάδας, ο παίκτης από τον οποίο περίμεναν όλοι να δώσει πράγματα, νίκες, βαθμούς. Και όλο αυτό κάπως προστατευόταν. Στον ΠΑΟΚ πλέον, ειδικά το φετινό, άλλα με τις εκλογές που έχει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει. Δεν βασίζεται το ΠΑΟΚ σε έναν Άρντα, ειδικά ο φετινός ΠΑΟΚ στη συγκεκριμένη θέση που έχει πληθώρα επιλογών. Εντάξει, όπως είπες και εσύ πριν, σωστά, βέβαια, δεν έχει παίχτη νομίζω με τα χαρακτηριστικά αυτά του Άρντα. Την τρίπλα, το ενασμένα, τη διεισδυτικότητα, το απρόβλεπτο που δίνει στο παιχνίδι, ίσως ακόμη και όταν έχετε από τον πάγκο. Αλλά και πάλι νομίζω ότι σε μια σοβαρή ομάδα υψηλού επίπεδου όπως είναι ο ΠΑΟΚ και θέλει να συνεχίσει να είναι ο ΠΑΟΚ, νομίζω δεν χωρούν τέτοιες συμπεριφορές και πρέπει να ξεκαθαρίσει μια και καλή. Τώρα το θέμα είναι κομβικό το σημείο για να φανεί και από εκεί και πέρα μέσα στη σεζόν ότι αν θα είναι ο Άρντα στα πλάνα και θα επανέλθει, θα είναι με τα δεδομένα που θέλει ο Λουτσέσκου, έτσι. Ναι, βέβαια σου λέω, για αυτό που καταλαβαίνω εγώ μέχρι και σήμερα είναι ότι ο Άρντα από τη μεριά του δεν έχει κάνει τόσο μεγάλη προσπάθεια. Ίσως, Ναι. Δεν εισπράττω ότι το έχει αντιληφθεί. Μακάρι να αλλάξει αυτό στην πορεία και σύντομα να καταλάβει ότι μόνο αυτός μπορεί να βγει χαμένος. Σίγουρα. Γιατί θα πάει πίσω πάλι η καριέρα του, από την τρομερή χρονιά που έκανε πέρσι, θα τον πάει πίσω πάλι, αν μείνει εκτός πλάνων, και θα τον πάει πίσω γενικότερα και σαν παίκτη. Και το καλό ξεκίνημα που έκανε φέτος, έτσι, γιατί όποτε έπαιξε, έδειξε καλά στοιχεία. Σίγουρα. Και πάλι λόγω της νοοτροπίας του έχασε σε μερικά παιχνίδια κάποια καλά διαστήματα που προσπάθησε έτσι να δείξει κάτι παραπάνω, να κυνηγήσει κάτι παραπάνω, αλλά νομίζω ότι υπερίσχυε μέχρι τώρα το καλό του κομμάτι, αυτό που έδινε στην ομάδα. Αλλά τώρα είχε αυτό το πράγμα, αυτά τα περιστατικά την προηγούμενη εβδομάδα, και νομίζω ότι τον πήγαν λίγο πίσω. Αλλά για μένα ο Λουτσέσκου έχει απόλυτο δίκιο σε αυτή τη φάση. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει πίσω. Και όμως δεν θα πει κιόλας. Θέλει να κρατήσει τις ισορροπίες και είναι πολύ λογικό. Μιλάμε για μια ομάδα που πάει να χτυπήσει συγκεκριμένους στόχους. Και το νούμερο ένα είναι το να υπάρχει καλή ισορροπία με τόσο αποδητηρίων. Ο Λουτσέσκου εκεί ποντάρει πάρα πολλά. Το έχει πει πάρα πολλές φορές. Και νομίζω, Γιώργο, ότι και στη ζωή μας ο καθένας μπορούμε να μπούμε στη θέση του Λουτσέσκου ή ακόμη και των υπόλοιπων, οι οποίοι δεν είναι ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, γκρίνια για τον Άρντα συγκεκριμένα. Ίσα-ίσα που σε αντίστοιχες περιπτώσεις θα μπορούσε να δημιουργηθεί θέμα. Σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύει κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει θέμα. Απλά νομίζω ότι όλο αυτό γίνεται για να μην υπάρξει ένα κακό προηγούμενο για τους υπόλοιπους. Ένα κακό παράδειγμα, μάλλον, κάπως έτσι. Ναι, γιατί αυτό ακριβώς, αν καταλάβει τώρα ο Άρντα και γενικότερα μέσα στα αποδυτήρια γίνει αντιληπτό ότι παρά τα λάθη του Άρντα συμπεριφοράς δεν τρέχει κάτι και επανήρθε μετά από μια εβδομάδα, παρότι δεν έχει δείξει πραγματική μεταμέλεια, στο μέλλον μπορεί να συμβούν ανάλογα περιστατικά και με άλλους παίκτες, αν περάσει αυτό το μήνυμα δηλαδή. Οπότε γι' αυτό είναι κομβικό το σημείο για τη διαχείριση που κάνει ο Λουτσέσκου. Και νομίζω πέρσι έδειξε και στις δύο δύσκολες περιόδους και όταν ήταν αρνητικό το κλίμα για τον ίδιο, διαχειρίστηκε σωστά τα αποδυτήρια ώστε
οι παίκτες του να βγαίνουν και να το στηρίζουν κάθε φορά και να διαχειρίζει τα αποδυτήρια όπως έπρεπε και τότε και στην περίοδο που ήταν πιο δύσκολη μετά τα ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΑΕΚ και ό,τι συνέβη με τη γενικότερη κατάσταση που υπήρχε. Παρ' όλα αυτά κράτησε συγκεντρωμένους παίκτες στον αγωνιστικό τομέα και έδειξαν αγωνιστικά, πήραν αυτό που έπρεπε και συνέχεια δηλαδή μέσα στο γήπεδο. Και αν τον μπάσκετ σε αντίθεση είναι πολύ καλή διαχείριση του στην υπόθεση με τον Πρέγιοβιτς πέρσι Οκτώβρη, Νοέμβρη και από εκεί που υπήρχε το θέμα με τον Σέρβο, με τη θέση που είχα πέσει, με την πρόταση που είχε έρθει, πολλά εκατομμύρια. Μια εβδομάδα εκτός, μια εβδομάδα εντός εντεκάδας με τον Κουλούρη τότε στα να παίζει εκτός έδρας βασικός, ναι όντως. Μετά είδαμε από το δεύτερο γύρο έναν Πρέγιοβιτς διαφορετικό που έχει γίνει εντελώς άλλος παίκτης, έχει βάλει άλλα στοιχεία στο παιχνίδι του και το λέει και ο ίδιος πλέον ότι ήταν κομβικό και για τον ίδιο και ότι τον βοήθησε πάρα πολύ ο προπονητής του μέσα από συζητήσεις και μέσα ενδεχομένως και από το σοκ που ήταν και τον Σέρβο το να μείνει στον πάγκο για συγκεκριμένα παιχνίδια και για αρκετά παιχνίδια τότε. Έτσι. Εντάξει, νομίζω ότι αυτά είναι τα δεδομένα για τον Άντας. Δεν είναι στην αποστολή όπως βρίσκεται για το αυριανό παιχνίδι. Είναι ένας άλλος Αιγύπτιος όμως που επιστρέφει στην Τούμπα και νομίζω θα έχει και αυτό το ξεχωριστό ενδιαφέρον του αγάπη. Έτσι, για το Σικαμπάλο. Στο Σικαμπάλο αναφέρομαι, που θα έρθει ως αντίπαλο στην Τούμπα μετά από πολλά χρόνια, πάνω από δεκαετία. Ναι. Είναι στην αποστολή του Απόλλωνα. Θα ταξιδέψει εδώ στη Θεσσαλονίκη και θα είναι αύριο στην Τούμπα. Νομίζω ότι πολλοί κόσμοι τον περιμένει. Είναι μια ιδιαίτερη φιγούρα. Λες να ακουστεί και το σύνθημα το παλιό με το Ριβάλντο. δεν ξέρω. Λένε κανονικά στην αποστολή. Εντάξει, είναι ιδιαίτερο. Και για τον ίδιο και για τον κόσμο. Γιατί είναι ένας παίκτης που νομίζω όλοι το θυμούνται και μετά από τόσα χρόνια. Όχι τόσο για τα αγωνιστικά. Αν και είχε και αυτός στοιχεία, αλλά είχε θέμα συμπεριφοράς. Αυτός και αν είχε θέμα συμπεριφοράς. Όντως. Αλλά εντάξει, θα είναι κάτι ιδιαίτερο. Από εκεί και πέρα, από τον Απόλλωνα να λείπουν ο Άλιες και ο Κύριας. Και όλοι οι υπόλοιποι είναι μέσα και από ό,τι διαβάσαμε κιόλας, ο Απόλλωνας θα πάει μετά στην Άουσα για μία μίνι προετοιμασία μέχρι τις 16 του Οκτώβρη, γιατί θυμίζουμε ακολουθεί και η διακοπή. Με νέο προπονητή κιόλας ο Απόλλωνας, με τον Γιάννη Μαντζουράκη στο τιμόνι, χωρίς βαθμό η μοναδική ομάδα μέχρι στιγμής. Εντάξει, νομίζω ότι όπως και να έχει είναι ο πιο αδύναμος αντίπαλος για τον ΠΑΟΚ από το ξεκίνημα της σεζόν. Δηλαδή, ακόμη και ο Όφη ήταν πιο δυνατός από τον Απόλλωνα. Εντάξει, ο Αστέρας εννοείται, ο Πανιωνίου. Είναι το πιο εύκολο θεωρητικά, στα χαρτιά τώρα μιλάμε, πριν τον αγώνα, παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Και ουσιαστικά κλείνει έτσι και μια σειρά αγώνων διαδοχικών σε πρωτάθλημα Ευρώπη και κύπελο. Και νομίζω ότι έχει γίνει και πολύ κουβέντα και γι' αυτό ότι φυσικά αν και αύριο πάρει η ομάδα τη νίκη, το πρόσημο θα είναι μόνο θετικό, γιατί εντάξει όλη αυτή τη σειρά μιλάμε για μια ήττα από την Τσέλσι με ένα 0 που είναι η Τσέλσι. Και μετά το διπλό στην έδρα της Μπάντε μπορείς, νομίζω είναι και ανώδυνη η κοινή ήττα πλέον. Αυτό ακριβώς και όταν και μιλάμε για μια Τσέλσι που εδώ ήρθε με τα βαριά της χαρτιά και έπαιξε κανονικά με όλους τους παίκτες, έτσι μόνο ο Αζάρ έλειπε ουσιαστικά, όλοι οι υπόλοιποι ήταν εδώ και από εκεί πέρα είναι και το ισοπαλία με τον Άρη. Όπου και εκεί νομίζω μικρό το κακό γιατί ακολουθούν τα άλλα δύο παιχνίδια και επίσης έπαιξε μία ενδεκάδα με 9 αλλαγές, 9 διαφορετικούς παίκτες. Νομίζω δεν θα ξαναδούμε τουλάχιστον από την όπλα. Ήταν ένα παιχνίδι. Από εκεί και πέρα όλα τα παιχνίδια που έκαιχαν ο ΠΑΟΚ τα πήρε. Πραγματικά αν πάρουμε από το πρώτο επίσημο της σεζόν από το καλοκαίρι, δηλαδή τα ευρωπαϊκά μάτς, δεν έχει δώσει, με εξαίρεση το αυριανό νομίζω είναι θεωρητικά το πιο βατό, το πιο εύκολο για τον ΠΑΟΚ. Όλα τα υπόλοιπα ήταν υψηλής έντασης, με πίεση, δύσκολα παιχνίδια όλα. Ναι, ακόμα και με τον Όφη στην Κρήτη ήταν εκτός έδρας παιχνίδι. Ο Όφη όσο και αν έχει θέματα, γιατί έχει θέματα φέτος με τις μεγάλες ομάδες κάτω Ολυμπιακό, νομίζω ότι θα είναι αλλιώς τα πράγματα, κυρίως στην Κρήτη, γιατί έχει μια δυνατή έδρα. Οπότε ήταν και αυτό ένα ιδιαίτερο παιχνίδι έτσι. Είπαμε και Αστέρας και Πανιών ότι φάνηκε και στην πράξη ότι είναι ομάδες που έχουν δυναμική. Οπότε είναι το πιο εύκολο το αυριανό παιχνίδι. Βέβαια είπαμε, το θέμα είναι να υπάρχει συγκέντρωση και να πάρει ομάδα και αυτή τη νύχτα. Να πάρει διακοπή, να πάρει διακοπή, γιατί νομίζω ότι είναι υπερβολική φάση. Και να επιστρέψει για το ντέρμπι με τον Άρη, αν θυμάμαι καλά, στις 20 του μήνα. 21 Κυριακή είναι, 21. 7 η ώρα.
Ναι. Οπότε σημαντικό να κλείσει αυτή τη σειρά με νίκη και με ηρεμία και καλή ψυχολογία να πάει η ομάδα έτσι σε δύο εβδομάδες πιο χαλαρές και να επιστρέψει το παιχνίδι με τον Άρη. Όσον αφορά τώρα στο ευρύτερο παιχνίδι. Λίγο αγάπη, είναι λίγο κακό το σήμα νομίζω, λίγο κάπου σε χάνουμε σε κάποια σημεία. Τώρα καλύτερα, ναι, ωραία. Όσον αφορά λοιπόν στο αυριανό παιχνίδι με τον Απόλλωνα, πέρα του Βάρντα που έχει μείνει εκτός είναι και ο Ερκαντουρί, ο οποίος δεν συμμετείχε σήμερα στο πρόγραμμα και πάλι, ακολούθησε ένα πρόγραμμα θεραπείας, δεν είναι ακόμη καλά και έμεινε εκτός. Εκτός είναι και ο Χατσερίδης που στη διάρκεια της προπόνησης αποχώρησε από ένα χτύπημα στην ποδοκνημική, οπότε έμεινε και αυτός εκτός. Εκτός είναι και ο Μαλεζάς και νομίζω ότι εδώ φαίνεται πλέον ξεκάθαρα ότι για τον Λουτσέσκου η λύση είναι ο Τόσκα στα στόπερ, εφόσον μου συμβεί κάτι και χρειαστεί να παίξει, με τον Μαλεζά να μένει εκτός. Νομίζω είναι ενδεικτικό πλέον, γιατί έχει συμβεί σε αρκετά παιχνίδια. Είναι και ο Χατζηδης εκτός, δεν μπήκε ο Μαλεζάς, υπάρχει ο Τόσκα. Τώρα, όσον αφορά στην αρχική ενδεκάδα που θα επιλέξει ο Λουτσέσκου, έγιναν κάποιες δοκιμές και σήμερα, έγιναν κάποιες και χθες, αλλά λίγες. Χθες οι προπόνησεις ήταν κυρίως από θεραπεία και τακτική για όσους δεν αγωνίστηκαν στο παιχνίδι με την Πάτε. Από αυτό που έδειξε κυρίως σήμερα, φαίνεται ότι θα πάει στην ίδια συνταγή, με την ίδια συνταγή στο αυριανό παιχνίδι. Νομίζω ότι ο Βέρμπλουμ είναι ίσως ο ένας παίκτης που διεκδικεί θέση στο αυριανό σχήμα. Ο Βιερίνη είναι ο πολύ Βέρμπλουμ αντί του Κάνιας ή του Μαουρίσιο. Ο Μαουρίσιο ήταν πολύ καλός πάντως προχθές με την Πάντε. Και γενικά ο Μαουρίσιο είναι ένα οξύμορο αυτό. Τα τελευταία παιχνίδια μοιάζει πάρα πολύ φρέσκος. Στα δικά μου τα μάτια τουλάχιστον έχει τρεξίματα, έχει δυνάμεις. Ναι, και μέσα στο Καραϊσκάκι ήταν πολύ καλός. Ναι, γενικότερα είναι σε καλό φεγγάρι και νομίζω ότι αυτές του Κάνιας έχει πιθανότητες να ξεκινήσει ο Βέρμπλουμ, αλλά λίγο και αυτός δοκιμάστηκε. Η αλήθεια είναι ότι το δίδυμο Κάνιας Μαουρίσιο δοκιμάστηκε αρκετά. Δεν αποκλείεται δηλαδή να διατηρηθεί κανονικά. Ο Βιερίνια είναι υποψήφιος για να επιστρέψει στο αριστερό άκρο. Από εκεί πέρα νομίζω Βαρέλα και Κρέσπο κανονικά. Μάτρα στα δεξιά. Πέλκας κανονικά. Ζαμπά και Λιμιός επίσης φαίνεται ότι θα ξεκινήσουν στο βασικό σχήμα. Και ο Μπίσεσβαρ υπάρχει βέβαια και πήρε και αυτός χρόνο τις δοκιμές. Αλλά και ο Ζαμπά και ο Λιμιός είναι και αυτοί σε καλή κατάσταση και ειδικά ο Ζαμπά είναι σε πάρα πολύ καλή ψυχολογία μετά από το παιχνίδι στην Λευκορωσία. Ήταν και στην κορυφαία ενδεκάδα της αγωνιστικής και γενικότερα... Και κορυφαίος παίκτης νομίζω αναδείχθηκε της εβδομάδας στο Europa League. Ναι, ήταν υποψήφιος. Δεν ξέρω αν είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο ανακοινώθηκε, δεν το έχω 100% αυτό. Θα το τσεκάρουμε στην πορεία. Ναι, και γενικότερα γνώρισε την αποθέωση και από την UEFA και αφιερώματα. Είναι καλά και πάει να ξεκινήσει και αύριο και ο Γκριέβιτς στην κορυφή. Κάπως έτσι φαίνεται ότι θα είναι το σχήμα αύριο. Και η ίδια συνταγή να πάρει ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι και από εκεί πέρα να πάρουν ανάσες και όσοι μείνουν εδώ, γιατί έχουμε και αρκετούς διεθνείς. Θα φύγει και ο Πρίγκελ, θα φύγει και ο Βάρντα, θα φύγει και ο Πέλκας και ο Πασχαλάκης. Είναι αρκετοί παίκτες πάλι που θα υποχρεώσεις, αλλά αυτό υπάρχει για όλες τις ομάδες, οπότε καλείσαι να ζήσεις με αυτό. Έτσι. Και σε αυτή την διακοπή. Έτσι. Ωραία αγάπη, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Νομίζω τα βασικά αυτά είναι η Chelsea, η Πάτε και η Βίντι. Έχουν και αυτές όλες παιχνίδια αύριο, οπότε θα δούμε και αυτά, να έχουμε μια εικόνα από το πώς θα είναι. Ξεκινάει πρώτη η Πάτε, μετά 4 και 4, συγγνώμη, παίζει η Chelsea και 6 και 4 παίζει η Βίντι. Οπότε θα τα παρακολουθούμε και αυτά για να έχουμε εικόνα από τους αντιπάλους. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι στην Μπάτε προσπαθούν από την Πέμπτη λίγο να γυρίσουν το κλίμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι άλλο να γνωρίζεις τη μήτα στην έδρα σου με 1-0, ξέρω εγώ, και άλλο με 4-1 από την ομάδα με την οποία ουσιαστικά θα παλέψεις για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Το κλίμα στους Λευκορώσους δεν είναι καθόλου καλό και σήμερα μάλιστα η ομάδα έβγαλε και μια ανακοίνωση που ζητούσε από τον κόσμο να μείνει δίπλα της, να συνεχίσει να τη στηρίζει και να μην την αφήσει έτσι μόνη σε μια στιγμή που τους έχει όλους ανάγκη.
Νομίζω είναι ενδεικτικό. Δημιουργήσε και θέματα ο ΠΑΟΚ εκεί. Εντάξει, είναι λογικό. Είναι λογικό. Κάτι τέτοιο νομίζω θα γίνονταν και εδώ. Γιατί η Μπάτε πήγαινε και αυτή για ένα αποτέλεσμα ουσιαστικά αν κέρδισε τον ΠΑΟΚ. Έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση μετά και την νίκη της στην πρεμιέρα. Ήρθε αυτή η ήττα. Είναι σημαντικό το σκορ για τον ΠΑΟΚ γιατί και ψυχολογία πήρε απέναντι στον βασικό του διεκδικητή. Ας μην λέμε ψέματα τώρα, εντάξει, Τσέλσι νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο φαβορή για την πρώτη θέση. Οπότε και το σκορ είναι καλό και ο ΠΑΟΚ και σε περίπτωση ισοβαθμίας, ας πούμε, ακόμη, ναι, μετράει και αυτό. Ναι. Αλλά νομίζω για μένα αυτό που κάνει διαφορά είναι το κλίμα που υπάρχει μετά από αυτό το παιχνίδι και το σκορ. Γιατί έχει δημιουργήσει θέματα εκεί και σίγουρα και το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει την πάτη την τελευταία αγωνιστική στην έδρα του, πλέον πολύ πιο θετικό από ότι ήταν στην αρχή. Βέβαια. Οπότε είναι και αυτό έτσι. Γενικά ο ΠΑΟΚ φέτος από την Βασιλεία και μετά με όποια ομάδα παίζει δημιουργεί ένα θέμα. Όντως. Στη Βασιλεία είχαμε αλλαγή προπονητή, μετά στη Σπαρτάκ είχαμε μεγάλο θέμα και μεγάλη συζήτηση. Στην Μπενφίκα, εντάξει, έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, ήταν καλά εκεί, δεν δημιουργήθηκε κάτι. Τώρα με την Πάτη αυτό, γενικότερα υπάρχει ένα θέμα. Ναι. Με τις αντιπάλους. Όντως. Πάντως για το Ζαμπάνα, για να το κλείσουμε, ήταν όντως ο παίκτης εβδομάδας αναδείχθηκε. Ναι, τελείως και αυτό. Κορυφαίος. Σημαντική διάκριση, έτσι. Δεν ξέρω αν έχει ξανασυμβεί με παίκτη του ΠΑΟΚ να κερδίσει το συγκεκριμένο έτσι, άτυπο βραβείο. Είναι σημαντικό γιατί. Και μάλιστα άφησε πίσω του τον Πάτρικ Κουτρόνε, τον επιθετικό της Μίλαν, ο οποίος σκόραρε απέναντι στον Ολυμπιακό, στο μάτς επίσης δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων. Ήταν αυτός ο δεύτερος στην ψηφοφορία. Ναι. Είναι σημαντικό γιατί ο Ζαμπά είναι ένας νέος παίκτης, έτσι μιλάμε για έναν παίκτη 21 χρονών, που είπαμε δεν έχει παραστάσεις σε αυτό το επίπεδο. Έχει λίγο τη βραζιλιάνικη κοινότητα και φάνηκε στα προηγούμενα παιχνίδια για να μην κρατάμε μόνο τα καλά. Με εξαίρεση το παιχνίδι με την Μπάτε, στα δύο προηγούμενα είχε θέματα, χανόταν λίγο τακτικά, προσπαθούσε να κυνηγήσει ενέργειες που δεν του έβγαιναν και έβγαινε η ομάδα εκεί ζημιωμένη, αλλά το πάλισε την Πέμπτη, του βγήκε το παιχνίδι. Νομίζω ότι από τη στιγμή που του βγήκε εκεί η ασίστ το 1-0 πήρε και αυτή την ψυχολογία και μετά ό,τι και αν έκανε πραγματικά του έβγαινε. Και σε όλη την ομάδα νομίζω. Ναι, όντως. Οπότε είναι καλό και σε επίπεδο ψυχολογίας να βλέπει και ο ίδιος ότι τα πάει καλά και να είναι ακόμα καλύτερα και στην συνέχεια. Ωραία. Αγάπη, να σε ευχαριστήσουμε, να σε καληνυχτήσουμε. Αύριο θα έχουμε και περισσότερα να πούμε και μετά το παιχνίδι εδώ στο Post Game, έτσι. Θα σε έχουμε πάλι. Ναι. Ωραία. Καλή σου ξεκούραση και καλό σου βράδυ. Αυτά λοιπόν και από την Αγάπη Γαβριλίδη για όλα τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ πριν από τον αυριανό αγώνα με τον Απόλλωνα Σμύρνης για την έκτη αγωνιστική της Super League. Είδαμε και την αποστολή, είπαμε για τον Ουάρντα που έμεινε ξανά εκτός και ο Μάλ Καντουρί και ο Ευγένης Χατζερίδης. Μας έδωσε και πιθανή ενδεκάδα η Αγάπη Γαβριλίδου που θα είναι σχεδόν η ίδια με αυτή που είδαμε στη Λευκορωσία. Ο Βιερίνια μάλλον θα επιστρέψει στο αριστερό άκρο της άμυνας και από εκεί πέρα ίσως δούμε και τον Βέρμπλουμ στο αρχικό σχήμα αντί του Κάνιας. Αύριο στις 6:00 το παιχνίδι, φυσικά μετάδοση εδώ από το Λίμπερο 107,4, μετάδοση περιγραφή από τον Σταύρο Κόλκα. Λοιπόν, ξεπεράσαμε λίγο την ώρα, αλλά θα πάμε σε ένα ακόμη break σύντομο και θα επιστρέψουμε στο Λίμπερο 107,4 στο post-game για να δούμε και το post-game της νίκης του ΠΑΟΚ επί του Ρεθύμνου στο μπάσκετ με 81-64 για την πρεμιέρα του εφετινού πρωταθλήματος της Basket League. Θα μας πει περισσότερα και ο Νίκος Μοσχοβίδης. Θα έχουμε και για Ηρακλή στη συνέχεια όπου είχε νίκες σε βόλεϊ και μπάσκετ και γενικότερα ό,τι άλλο υπάρχει στην αθλητική επικαιρότητα και να δούμε και την αγωνιστική δράση στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Πάμε στο break, Βασίλη, και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο post game λίγο πριν τις 12. Στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, εδώ στο Λίμπερο 107,4, Γιώργος Παναγιωτίδης πίσω από το μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου, όπως κάθε Σάββατο βραδάκι και Κυριακή βράδυ, και αύριο θα είμαστε παρέα 10 με 1 εδώ στο Λίμπερο για το post-game του ματς του ΠΑΟΚ με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Αύριο έχει και μπάσκετάρι κοντρά στο Λαύριο για την πρεμιέρα. Σήμερα είχε νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ρεθύμνου στο Παλατάκι για την πρώτη αγωνιστική της φετινής Basket League. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, πριν πάμε στον Νίκο Μοσχοβίτη για να μας τα πει αναλυτικότερα για την νίκη της ομάδας του Ηλία Παθιοδόρου, να δώσουμε τα δύο τελικά αποτελέσματα που χρωστούσαμε για τους φίλους του στοιχήματος. Λεγκάνες Ράγιο Βαγεκάνο 1-0 στην Ισπανία και Έμπολι Ρώμα 0-2 στην Ιταλία.
Στη συνέχεια, αν μας μείνει χρόνος, θα δούμε αναλυτικότερα και ό,τι συνέβη σήμερα στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και όπου είχαμε, είχαμε γκέλες μεγάλων, είχαμε τεράστια ανατροπή της United του Ζωζέ Μουρίνιο από 0-2 σε 3-2 στο Old Trafford. Είχαμε έτσι αποτελέσματα που ξεχώρισαν, είχαμε τεράστια ανατροπή της Dortmund ξανά μετά το 2-0 από την Bayer Leverkusen που το μετέτρεψε σε 2-4 στο τελευταίο 30 λεπτό, αν θυμάμαι σωστά, εκτός έδρας. Πήρε μεγάλη νίκη. Σήμερα έχανε με 1-3 από την Augsburg εντός έδρας, κέρδισε με 4-3. Τεράστια νίκη για την Borussia του Dortmund. Είχαμε τη Juve να κάνει το 8 στα 8 στην Ιταλία, περνώντας την έδρα του Ουντινέζε με 0-2 με τον Cristiano Ronaldo να σκοράρει. Ωραία πραγματάκια στην Ευρώπη. Και αύριο ακόμη περισσότερα, ακόμη πιο σπουδαία ματς. Θα δούμε, θα δούμε το πανόραμα της αγωνιστικής δράσης που υπήρχε στα γήπεδα της Ευρώπης. Είχαμε και ήττα της Real Madrid από την Alavés στην Ισπανία. Επίσης σημαντικό αποτέλεσμα που είναι άξιο αναφοράς. Πολλά και ενδιαφέροντα. Είχαμε την ήττα βέβαια της Bayern με 3-0 από την Gladbach. Η Bayern που προερχόταν από τρεις σερί γκέλες, δύο σοπαλίες και μια ήττα από τη Χέντρα Βερολίνου, κάνει δεύτερη συνεχόμενη ήττα στο γερμανικό πρωτάθλημα. Δεν ξέρω πόσα χρόνια είχε να συμβεί αυτό. Και μάλιστα στο ξεκίνημα, έτσι βρισκόμαστε ακόμη στις αρχές της Bundesliga. Και όμως η Bayern έκανε δύο σερί ήττες μετά την ήττα με 2-0 στην έδρα της Χέρτα Βερολίνου. Σήμερα έχασε με 0-3 από την Gladbach σε ένα αποτέλεσμα που μπορεί να χαρακτηριστεί και σοκαριστικό, να πω, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Και δεν ξέρω αν θα έχουμε και αλλαγές εκεί, τι θα συμβεί για την ομάδα του Νίκο Κόβατς που μόνο θετικά δεν έχει ξεκινήσει και στην Γερμανία και στο Champions League μετά την εντός έδρας σοπαλία με τον Άγιαξ που ήταν για ήττα το μάτς. Είχε δοκάρει ο Άγιαξ εκεί στο φινάλε. Να δούμε, έχει ενδιαφέρον και πώς θα παρουσιαστεί και στα μάτς με την ΑΕΚ συνέχεια η Μπάγερ Μονάχου. Νομίζω το περιμένουν πολύ οι Έλληνες φιλαθλοί. Τους συγκεκριμένους δύο αγώνες που είναι στη σειρά, μάλιστα. Τρίτη και τέταρτη αγωνιστική των ομίλων του Champions League. Ενώ Βασίλη, έχουμε Νίκο Μοσχοβίτη, ή όχι ακόμη? Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο και τον Νίκο Μοσχοβίτη. Τον αφήσαμε λίγο καθυστερημένα σήμερα. Θα έχουμε και Ηρακλή στη συνέχεια. Να δούμε, εκεί είχε νίκη επί του Εθνικού Αλεξανδρούπολης με 3-1 στο βόλι. Είχε νίκη στο μπάσκετ. Ενδιαφέροντα και αυτά και για τους φίλους του Γυραιού που μας άκουν εδώ στο Λίμπερο 107,4. Εξάλλου η ποδοσφαιρική ομάδα ακόμη δεν έχει ξεκινήσει τις υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα της Football League. Στο κύπελο μόνο ξεκίνησε με νίκη στην έδρα της Θύελλας Καμαρίου. Θα πάμε τώρα σε Νίκο Μοσχοβίτη να μας πει για την νίκη του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Γιώργο. Σα αφήσαμε λίγο αργά σήμερα. Φίλε, κοίταξε, αν αργούσαμε δύο λεπτά ακόμα θα λέγαμε καλημέρα. Έτσι, σωστά. Το προλάβαμε με τα λεπτά, παίξαμε. Οριακά. Ναι, ναι. Τι γίνεται, πώς είδες σήμερα τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ? Εύκολη νίκη, έτσι, άνετα. Εντάξει, εύκολη νίκη. Νίκη που, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι δεν αναμενόταν. Στη λογική ότι, ναι, μεν ο ΠΑΟΚ, εντάξει, το ξεκίνημα της σεζόν αναμενόμενα λίγο ψάχνεται, λίγο προσπαθεί να βρει τον εαυτό του, λίγο έχει θέματα πολλά να βελτιώσει, αλλά το έχουμε αναφέρει και μαζί, ότι η ποιότητα που διαθέτει στο ρόστερ που είναι μεγάλη φέτος, οι επιλογές που έχει είναι πολλές, και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα στα δύο πρώτα παιχνίδια, και Τετάρτη με τον Πανιόνιο και σήμερα με το Ρέθμο, καθώς ο Πανιόνιος, το λένε και οι περισσότεροι, νομίζω ότι υπάρχει βάση, είναι μια από τις ομάδες, είναι το μεγάλο φαβορί για τον υποβιβασμό με βάση το πώς έχουν γίνει οι ομάδες φέτος. Το Ρέθυμνο δεν είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια, δεν ξέρω αν θα αλλάξει μες την πορεία της σεζόν, αλλά σίγουρα γι' αυτό είναι σε μια φάση λίγο μεταβατική, με πιο χαμηλό budget, και δεν είναι η ομάδα που έχουμε συνηθίσει. Οπότε στα δύο πρώτα παιχνίδια της σεζόν, ένας ΠΑΟΚ που είχε διάφορα ζητήματα σε όλη την προετοιμασία του με απουσίες, ξεκίνησε με κάποιους τραυματισμούς, με κάποιους παίχτες που δεν ήταν έτοιμοι λόγω προηγούμενων τραυματισμών. Το κομμάτι που έχει να κάνει με τα παιχνίδια αυτά, το σημαντικό μάλλον σε αυτά τα παιχνίδια, ήταν ότι έβγαλε την ποιότητά του χωρίς να έχει τόσο καλή ομαδική λειτουργία και έφτασε εύκολα σε δύο νίκες. Ουσιαστικά το παιχνίδι σήμερα έμοιαζε αρκετά με το παιχνίδι της Τετάρτης, αλλά νομίζω ότι υπάρχει καλύτερος από το παιχνίδι της Τετάρτης. Είχε πιο καλά, είχε μάλλον περισσότερα καλά διαστήματα στο παιχνίδι του, είχε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα συγκέντρωσης σε άμυνα και επίθεση. Είχε πάλι διαφορετικό στους αγωνιστές, νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το συνηθίσουμε να το βλέπουμε στη φετινή σεζόν, γιατί έχει αρκετές επιλογές ο Ελίας Παθεοδόρου στα χέρια του. Σήμερα, ας πούμε, ο Γιάννικ Μορέιρα έχει 16 πόντους και 14 rebound, ήταν αυτός που έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση. Έχει τις πολύ καλές εμφανίσεις ο Τζόνς,
που είχε πάλι 16 πόντους πάλι με 4 στα 5 τρίποντα, όπως είχε την Τετάρτη με τον Πανιόνιο. Αυτό το παιχνίδι το σημερινό είχε αρκετές ομοιότητες με το μάτς Τετάρτης. Σημαντικότητα τον Πάοκ ξεκίνησε με 2 νίκες. Έβγαλε αρκετά καλά πράγματα μέσα στο παιχνίδι του. Για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι είχε ένα μεγάλο αριθμό assist. Το εξήγησε ο Βαθεοδόρο ότι ναι, μεν είναι ένας μεγάλος αριθμός, ένας σημαντικός αριθμός των assist, αλλά δεν είναι κάτι που βγαίνει μέσα από την ομαδική λειτουργία όσο μέσα από το... από την ποιότητα κάποιων παιχτών και την ευστοχία που είχε ο ΠΑΟΚ στα 75, που είχε και σήμερα, είναι κοντά στο 50%, είχε 10 στα 22. Θα είναι ένα όπλο του ΠΑΟΚ αυτό φέτος, πιστεύεις? Αν και βέβαια πήρε πολλούς πόντους και από τον Μορέιρα, έτσι, τον ψηλό του, πέρα από τα τρίποντα. Ο ΠΑΟΚ αυτό που θα είναι το όπλο του φέτος, αν μπορούμε να το πούμε όπλο, είναι ότι θα είναι μια ομάδα η οποία θα έχει πάρα πολλές επιλογές. Και όταν λέω θα έχει πάρα πολλές επιλογές, εννοώ ότι θα υπάρχουν βράδια που μπορεί να σε σκοτώνει έξω από τα 75. Θα υπάρχουν βράδια που θα μπορεί να σε χτυπάει μέσα από τη ρακέτα, θα υπάρχουν βράδια που μπορεί να σε χτυπάει μέσα από την άμυνά της, αυτό το τοποθετώ λίγο πιο μεταχρονικά, γιατί ακόμα αυτό το κομμάτι θέλει βελτίωση. Και ειδικά στην καλή του τη βραδιά επιθετικά ο ΠΑΟΚ θα μπορεί να κερδίσει τον οποιονδήποτε. Σε βραδιά που θα έχει δηλαδή, για παράδειγμα, τον Γκος και τον Χάτσερ, λέω ένα παράδειγμα χρησιμοποιώ, σε καλό βράδυ νομίζω θα μπορεί να κερδίσει τον οποιονδήποτε. Είναι τέτοια... Δεν ξέρω για την ποιότητα, έτσι μιλάμε πάντα για το επίπεδο του ΠΑΟΚ όταν μιλάμε για ποιότητα, αλλά η ποσότητα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχει στο ρόστερ το επιτρέπουν, ας πούμε, να λείπει ο Γκος και να μην φαίνεται κάτι τουλάχιστον στα δύο πρώτα παιχνίδια, να μπαίνει ένας παίχτης με τα χαρακτηριστικά του Αθηναίου, που ξέρω εγώ, μετά το 15ο-18ο λεπτό και να μην έχει στο μυαλό σου ότι δεν έχει παίξει, ή να παίζει σήμερα ο Μαργαρίτης 13 λεπτά, και να μην φαίνεται ότι δεν έπαιξε ένας παίκτης τόσο σημαντικός όπως ο Μαργαρίτης. Έτσι, τώρα μιλάμε για αυτά τα μάτς, τον Πανιόνιο και το Ρέθινο, που εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια διαφορά επίπεδου. Σίγουρα, αλλά βοηθούν να βρει ρυθμό και ο ΠΑΟΚ, έτσι, ενώπιση για τις πιο δύσκολες συνέχειες. Συμφωνώ. Και επίσης, αν πάρουμε τα δύο, γιατί τα φιλικά είναι κάτι διαφορετικό, αν πάρουμε τα δύο παιχνίδια τα επίσημα, η εικόνα του δεύτερου παιχνιδιού από το πρώτο ήταν καλύτερο. Οπότε, προοδευτικά υπάρχει μια βελτίωση. Για μένα τα δύο επόμενα παιχνίδια που έχει μπροστά το ΠΑΟΚ μέσα στην εβδομάδα, δηλαδή ξεκινά τις υποχρεώσεις του μπάσκετ της Champions League το βράδυ της Τρίτης στη Βενετία με τη Βενέτσια και το ερχόμενο Σάββατο, αν θυμάμαι καλά, το απόγευμα με την ΑΕΚ στο ΑΚΑ, είναι πιο δυνατές εξετάσεις. Αξιόπιστα δείγματα, θα έχουν περισσότερα αξιόπιστα δείγματα. Ακριβώς. Και για τον μπάσκετ που θέλει να παίξει και για τα αποτελέσματα που μπορεί να πάρει. Έτσι, γιατί η ΑΕΚ σήμερα ξεκίνησε πολύ άσχημα στο Περιστέρι. Αυτό πάλι είναι, θα σε ρωτούσα και αυτό το αποτέλεσμα. Έριχνα λίγο κλεφτές ματιές γιατί έβλεπα το Πανιόνιο Σάρις εκείνη την ώρα. Mm-hmm. Στο τέλος το γύρισα, δηλαδή λίγο να. Εκεί είδα το σκόρ είναι έτσι και γύρισα να το δω λίγο συνέρτ. Και είδα το σκόρ 10 πόντους διαφορά για το Περιστέρι. Εντάξει, το τέλος μείωσε η ΑΕΚ βέβαια, πήγε να το γυρίσει. Αλλά δεν. Να περιμένουμε δηλαδή χειρότερη ΑΕΚ φέτος από ό,τι πέρσι πιστεύεις εσύ? Όχι, δεν ξέρω αν θα περιμένουμε χειρότερη ΑΕΚ ή καλύτερη από πέρσι. Καταρχάς, πέρσι η ΑΕΚ πέρσι. Μόνο το ποτάχημα δεν πήρε, έτσι. Δηλαδή το κύπερ του Τζάμπος δεν, δηλαδή το να κάνει ξανά τα ίδια, ξανά τα ίδια, είναι θα είναι σε διαπίπεδο με πέρσι. Οπότε να είναι καλύτερη νομίζω δύσκολο. Έχει κεντρώνει ελάχιστες πιθανότητες. Απλά το σημερινό παιχνίδι είναι ένα παράδειγμα, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα και μέσα στο καλοκαίρι και τώρα, βλέποντας τα ρόστερ που διαμορφώνονται, το τι ιδιοκτήτες έχουν οι ομάδες, ότι κάτω από τους δύο το ποτάσμα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Η ΑΕΚ σήμερα στο Περιστέρι, το Περιστέρι την είχε 30 λεπτά, στο πού σε πονεί και πού σε σφάζει. Την κέρδιζε 15, την κέρδιζε 19, την κέρδιζε 20. Στο τέλος η ΑΕΚ προσπάθησε να το γυρίσει και δεν τα κατάφερε. Ωραία. Έφτασε στο τέλος μέχρι τους 2 πόντους, εκεί δέχτηκε καλά το κεφάλι και έχασε. Αλλά η νίκη του Περιστερίου είναι πολύ δίκαιη και τον αδικεί και το τελικό σκορ. Έτσι, το Περιστέρι που έχει τον Αργύριο Πετουλάκη. Ωραία η επιστροφή πάντως του Περιστερίου, έτσι. Έχει ανάγκη από τέτοιες ομάδες στο πρωτάθλημα. Βέβαια. Καταρχάς το Περιστέρι είναι μια ομάδα η οποία θα έχει και κόσμο σε ένα μεγάλο γήπεδο. Εντάξει, δεν είναι γήπεδο δεκαετίων θέσεων, αλλά είναι ένα γήπεδο που χωράει και τον κόσμο και θα έχει και κόσμο και εκεί. Με προπονητή τον Πεδουλάκη λοιπόν, θέλω να πω ότι το Περιστέρι σήμερα ήταν ένα πρώτο δείγμα αφού το οποίο λέμε όλο το καλοκαίρι. Ότι κάτω από τους δύο, οι άλλοι 11, γιατί έχουν τον Πανιόνιο λίγο πιο πίσω, είναι λίγο ή πολύ στο ίδιο καζάνι. Και σε αυτό το βάζω γιατί οι ομάδες που συμμετέχουν στο Champions League, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Προμηθέας. Ο Προμηθέας ξεκίνησε πάρα πολύ καλά σήμερα, νίκησε μέσα στο Κολοσσό. Ναι, άνετα. Του Κολοσσού με 88-83, έβαλε 15 τρίποντα ο Προμηθέας.
Είναι ομάδες οι οποίες θα παίζουν και στο Champions League, το οποίο στην τρίτη του σεζόν φέτος θα είναι και αυτό πιο απαιτητικό, πιο εξελιγμένο, πιο δυνατό. Θα πρέπει να βρουν μια ισορροπία ανάμεσα Ελλάδα και Champions League. Οπότε αν είναι θεωρητικά πιο ποιοτικές και πιο δυνατές ομάδες, αυτό το πράγμα μπορεί να ισοσκελιστεί παίζοντας, ας πούμε, Τετάρτη βράδυ στη Βενετία και μετά να πάει να παίξει στη Λίμνο με τον Ήφαιστο, λέω ένα παράδειγμα. Το κομμάτι της περισσότερης ποιότητας που μπορεί να έχεις, μπορεί να ισοσκελιστεί με την κούραση, με την πνευματική και τη σωματική. Γι' αυτό λοιπόν τέλος ομάδες είναι πολύ δυνατές φέτος. Το καταλάβαμε σήμερα ήδη από την πρώτη αγωνιστική με την νίκη του Περιστερίου επί της ΑΕ. Και νομίζω θα το δούμε και στην πορεία της σεζόν. Γι' αυτό και για παράδειγμα τώρα που μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει 15 επαγγελματίες παίκτες στο ρόστερ του. Και όταν λέω 15, μέσα στους 15 δεν βάζω μικρούς. Δηλαδή τον Καραμανόλ και τον Καρά που είχε, τις έχει δώσει δανεικούς στην Α2, στην Καστοριά και την Καρδίτσα. Ο σήμερα... 15ος παίκτης του ΠΑΟΚ είναι ο Νόντας Παπαντονίου που ήρθε έστω για ένα μήνα. Έχει εκτός τον Τσόχλα που είναι τραυματίας. Δηλαδή έχει ένα ρόστερ 15-16 παιχτών που είναι πολύ πιθανό να του χρειαστούν όλοι. Και ο μόνος που δεν σκόραρε σήμερα για τον πλουραλισμό και όλα τα επιθετικά που έλεγες νωρίτερα ήταν ο Παντονίου. Έτσι. Όλοι οι άλλοι σκόραραν. Μάλιστα, με τους χαμηλότερους πόντους ήταν ο Χάτσερ με 4. Οι υπόλοιποι, και ο Αθηναίος είχε 4 με ένα τρίποντο. Βλέπω τώρα και ο Σχίζας, ναι. Όλοι σκόραραν πάντως. Νομίζω το Παντονίου πάω θα χρειαστεί περισσότερο αυτή την εβδομάδα σε αυτά τα παιχνίδια που έρχονται. Με τη Βενέτσια, με την Για να δώσει και ανάσες. Για να δώσει περισσότερη ενέργεια σε άμυνα και επίθεση, γιατί θα αντιμετωπίσει πιο ποιοτικούς αντιπάλους. Τώρα εντάξει, σήμερα σε αυτά τα μάτς, σχέση σήμερα με το Ρέθινο και την Τετάρτη με τον Πανιόνιο, εντάξει. Ήθελε περισσότερη δημιουργία και εκτέλεση. Ο Βαντονίου είναι περισσότερο εργαλείο σε άλλα πράγματα παρά τόσο πολύ σε αυτό. Mm-hmm. Ωραία, Νίκο, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Τώρα ένα προβληματάκι με τον Μαργαρίτη διάβασα ότι υπήρχε. Εντάξει, δεν φαίνεται να είναι κάτι σημαντικό. Ο Μαργαρίτης και τα προηγούμενα χρόνια είχε ταλαιπωρηθεί με ένα θέμα, με διάφορα θέματα στο γονατό του. Σήμερα λίγο ένιωσε μια ενόχληση. Δεν φαίνεται να είναι κάτι σημαντικό. Αύριο θα ξεκουραστεί, θα κάνει λίγο θεραπεία και τη Δευτέρα το πρωί αναμένεται να ακολουθήσει κανονικά την αποστολή του ΠΑΟΚ που θα αναχωρήσει για τη Βενετία. Δεν υπάρχει κάποιος φόβος τουλάχιστον σε πρώτη φάση για τον Μαργαρίτη. Ωραία, Νίκο, να σε καληνυχτήσω οπότε, να σου ευχηθώ καλή ξεκούραση. Καλημέρα βασικά τώρα από εδώ και πέρα μπορούμε να το πούμε έτσι. Ακριβώς, ναι, καλή Κυριακή να έχουμε. Ναι, να είσαι καλά. Καλή ξεκούραση, Νίκο. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν και από τον Νίκο Μοσχοβίτη για την νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ρεθύμνου 81-64 στο ΠΑΟΚ Sports Arena για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Basket League. Στα άλλα αποτελέσματα της ημέρας, Κολοσσός Ρόδου Προμηθέας Πατρών 68-83, νίκη για τον Προμηθέα μέσα στο Βενετόκλειο στη Ρόδο. Παναθηναϊκός Ήφαιστος Λίμνου 93-65 άνετα στο Άγιο Άκα ο Παναθηναϊκός. Περιστέρι ΑΕΚ 83-80 στην έκπληξη της πρεμιέρας. Αύριο στις 5 Ολυμπιακός Χολαργός. Στις 6 Πανιόνιος Κίμη. Και στις 6 και το Μάτσου Άρη στο Λαύριο. Εκτός έδρας αναμέτρηση των Κεντρικών Μαυρών για την πρεμιέρα του Εφεντινού Πρωταθλήματος. Και θα πάμε τώρα αμέσως να καλησπερίσουμε και τον Γιάννη Σαλεπάκη. Να τον καλημερίσουμε μάλλον μετά τις 12. Εξημέρωμα Κυριακής εδώ στο Λίμπερο. Για να μας δώσει ό,τι υπάρχει από το κέντρο Λευκό Στρατόπεδο, από τα νέα του Ηρακλή. Καλησπέρα Γιάννη, τι γίνεται? Καλησπέρα, καλημέρα. Ό,τι θέλεις, ό,τι προτιμάς. Ανάμεσα νομίζω ακόμα. Έτσι. Ναι, ο Ηρακλής σήμερα έχει υποχρεώσεις και στο βόλεϊ και στο μπάσκετ. Το ποδόσφαιρο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα για το πρωτάθλημα της Football League. Να ξεκινήσουμε με το μπάσκετ. Ας ξεκινήσουμε με το μπάσκετ. Αν και νομίζω το βόλεϊ ήταν λίγο πιο σημαντικό το παιχνίδι. Στο μπάσκετ ήταν πρεμιέρα βέβαια. Ό,τι προτιμάς Γιάννη. Θα ξεκινήσουμε με το μπάσκετ. Ο Ηρακλής ξεκίνησε με το δεξί ουσιαστικά, κέρδισε μέσα στο ψυχικό. Ουσιαστικά ήταν ένα ξέσπασμα για τον Ηρακλή, μπορούμε να πούμε. Ο Ηρακλής που κέρδισε με 58-76, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως ξέσπασμα, γιατί είχαν ακουστεί διάφορα για την ομάδα μετά τον αποκλεισμό από το κύπελλο και την ήττα το Διαγόρα. Και κατά κάποιο τρόπο οι αθλητές του Λευτέρη Χατζηκυριακίδη ήθελαν να διορθώσουν αυτό το άσχημο ξεκίνημα με μια νίκη. Νίκη που την πέτυχαν με πρωταγωνιστή τον Πολυτάρχου. Ο οποίος ήρθε την περασμένη εβδομάδα, έτσι, με τα γραφικό χτύπημα τελευταίο μαζί με τον Ρουτκάουσκας. Μαζί με τον Ρουτκάουσκας παίξανε και οι δύο. Ο Πολυτάρχου ήταν ο πρωταγωνιστής του Ηρακλή με 17 πόντους. Πέντε τρίποντα βλέπω σημείωση.
Ναι, σε... και ένα κομμάτι που ο Ηρακλής πονούσε και την περασμένη αγωνιστική περίοδο δεν είχε πολλά τρίποντα. Και στο ξεκίνημα της σεζόν έδειχνε να αντιμετωπίζει πρόβλημα. Ο Πολυτάρχου ήρθε με το καλημέρα και έδωσε λύσεις. Mm-hmm. Και ο Κακαρούδης βλέπω 15 πόντους ακολούθησε και ο Γιαννακίδης είχε 12, αυτοί ήταν οι διακριθέντες. Πολύ σωστά. 76-58 να πούμε και το τελικό αποτέλεσμα, άνετη νίκη για τον Ηρακλή, έτσι, που ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο νομίζω, Γιάννη, έτσι. Ναι, μία άνετη νίκη, μία νίκη που την ήθελε ο Λευτέρης Χατζηκυριακίδης, είχε δηλώσει ότι η αρχή είναι το ίμιση του παντός πριν το παιχνίδι και σίγουρα είναι ευχαριστημένος με τη νίκη που πήραν οι αθλητές. Mm-hmm. Ωραία, στο βόλεϊ τώρα και εκεί νίκη με 3-1 σέντε επί του Εθνικού Αλεξανδρούπολης. Δεύτερη αγωνιστική στο Λιγκά μετά την ήττα στην πρεμιέρα από τον ΠΑΟΚ στο Παλατάκι με 3-0 σέτ. Με αυτή τη νίκη τώρα ο Ηρακλής ουσιαστικά χρειάζεται αύριο άλλη μια καθαρή νίκη για να πολύ πάρει σωστά και την πρόκριση στα ημιτελικά, έτσι. Πολύ σωστά. Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό. Πρέπει να τον ευνοήσουν και τα αποτέλεσματα από τον Α όμιλο. Mm-hmm. Για να πάρει την πρόκριση. Γιατί περνάει ουσιαστικά ο δεύτερος, ο καλύτερος δεύτερος mm-hmm. στην επόμενη φάση. Ο Ηρακλής κέρδισε με 3-1. Στο πρώτο σετ δεν ήταν αυτός που θα ήθελε ο Γιάννης Ορφανός. Το πρώτο σετ πήγε στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης με 23-25. Από εκεί και πέρα όμως ο Ηρακλής ανέβασε ταχύτητα και ποιότητα μπορώ να πω και καθάρισε το παιχνίδι παίρνοντας 3 σετ. Πρωταγωνιστής εδώ για τον Ηρακλή ήταν ο Αρμενάκης, ο διαγώνιος του Ηρακλή, ο πολυμπύρος διαγώνιος, πετυχαίνοντας 23 πόντους. Επίσης εξαιρετική μέρα ήταν και ο Κλίντι Νταρόσα με 18. Mm-hmm. Κλίντι, να πούμε ότι ήρθε το καλοκαίρι στην ομάδα και αναμένεται να βοηθήσει πολύ τους Κιανόλευκους στη φετινή τους πορεία. Mm-hmm. Ωραία. Από ποδόσφαιρο, Γιάννη, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι. Σήμερα είδαμε και αυτό με τα νέα social media της Ηρακλής, έτσι, σε Facebook και Instagram οι νέες σελίδες. Και ήταν ωραίο αυτό αυτή η εικόνα με τους καναπέδες. Δεν ξέρω αν την έχει δει ο πολλής κόσμος. Μπορεί να μπει στη νέα σελίδα της Ηρακλής, στα social media, στις νέες σελίδες, μάλλον σε Facebook και Instagram, να τη δει. Προφανώς είναι το μήνυμα για τα διαρκείας, έτσι, ότι να σηκωθεί ο κόσμος από τους καναπέδες. Έτσι το αντιλήφθηκα εγώ τουλάχιστον. Προφανώς, ναι, και εγώ κάτι τέτοιο έχω αντιληφθεί. Είναι ένα. Ο Ηρακλής πλέον γυρίζει σελίδα, κάτι που πρέπει να το κάνει, γιατί επιστρέφει και σε επαγγελματικές κατηγορίες και βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες έχουν αποκτήσει τα τέτοιου τύπου social media, πιο ανανεωμένα. Ο Ηρακλής μπαίνει και αυτό σιγά σιγά σε αυτό το πρόγραμμα και ήταν μια ωραία κίνηση νομίζω από πλευράς του Ηρακλή. Επίσης να πούμε ότι ο μεγαλομέτοχος του Ηρακλή, ο Τόμ Παπαδόπουλος, μαζί με τους Υψηλάντη και Λεονταρά βρέθηκαν στο κλειστό της Μίκρας και είδαν τις προσπάθειες του παικτών του Γιάννη Ορφανού. Mm-hmm. Παρακολούθησαν την νίκη του Ηρακλή. Κάτι που δείχνει ότι ο Ηρακλής φέτος θα είναι ενωμένος. Σημαντικό γι' αυτό, έτσι. Αρκετά σημαντικό, ναι. Ωραία. Και κάτι ακόμα. Ναι. Ο Αιγύπτιος επιχειρηματίας, ο Καρίμ Σορούρ, βρέθηκε στο ψυχικό και είδε την ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή. Α, μάλιστα. Ο Αιγύπτιος είχε εκφράσει και το ενδιαφέρον του αμέσως μετά την απόρριψη του φακέλου του από την ΕΕΑ για την ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή. Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε κάτι, δεν έχει βγει κάτι προς τα έξω. Ίσως να έχει μία συνάντηση με τον κύριο Δρακόπουλο, που τυχαίνει να είναι και να συνεργάζονται. Α, μάλιστα. Οπότε μπορεί να έχουμε νεότερα εκεί. Χρηματικά, ναι. Μάλιστα. Ωραία, Γιάννη, να σε ευχαριστήσω, να σε καληνυχτήσω, να σου ευχηθώ καλή ξεκούραση φυσικά. Να σε καλά, Γιάννη. Να σε καλά, Γιάννη. Αυτά λοιπόν και από τον Γιάννη Σαλεπάκη για τα νέα του Ηρακλή σε βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο και από social media, έτσι. Όπου ανανεώνεται εκεί ο γύρεός με τις νέες του σελίδες σε Facebook και Instagram. Βασίλη, θα πάμε εμείς σε ένα ακόμη τελευταίο break. Να επιστρέψουμε για το grand finale του σημερινού postgame. Θα επιστρέψουμε και με ανοιχτές γραμμές για να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις. Είτε φίλοι του Άρη θέλουν να σχολιάσουν για τη σημερινή ήττα από τον Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη, πώς ήταν το μάτς, είτε φίλοι του ΠΑΟΚ τι περιμένουν να δουν αύριο στην Τούμπα με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Να κάνουμε συζήτηση, να κάνουμε κουβεντούλα εδώ στο Λίμπερο 107,4.
Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος του απόψινου post-game. Παρέα θα πάμε μέχρι και τη μία για το επόμενο μισάωρο. Εδώ στο Λίμπερο 107,4 με Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου και Γιώργο Παναγιώτη πίσω από το μικρόφωνο. Όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ θα πηγαίνουμε παρέα εδώ στο Λίμπερο με το post-game. Είδαμε όλο το post-game μετά την ήττα του Άρη από τον Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη. Είδαμε και το pre-game της αυριανής αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Θα ρίξουμε μια ματιά για το τι συνέβη στα ευρωπαϊκά γήπεδα σήμερα που είχε πραγματικά σπουδαία ματ. Μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2310-287-888 για να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις και να κάνουμε συζήτηση είτε για Άρη, για ΠΑΟΚ, για οτιδήποτε θέλετε. Με ανοιχτές γραμμές λοιπόν θα πάμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Να ξεκινήσουμε από Premier League όμως, όπου είχε σπουδαία πράγματα σήμερα εκεί. Μέχρι το 70 στο Old Trafford όλοι περίμεναν ουσιαστικά να λήξει το match, να χάσει United από την Newcastle που ήταν πίσω με 0-2 από το πρώτο τέταρτο, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ νωρίς, στο 10 μάλιστα, από το πρώτο δεκάλεπτο έχανε 0-2 μέσα στο Old Trafford από την Newcastle United. Και έτσι όπως κυλούσε το match όλοι περίμεναν ίσως την παρέτηση, την απόλυση, δεν ξέρω, το τέλος του Ζωζέ Μουρίνιο από την τεχνική ηγεσία. Ωστόσο μετά το 70 όλα άλλαξαν, ήρθε η μείωση του σκόρου από τον Μάτα. Στο 76 ο Μαρσιάλ έκανε το 2-2, σοφάρισε, και στο 90 ο Αλέξης Σάντσες έδωσε φιλή ζωής στους κόκκινους διαβόλους. 3-2 νίκη από τη Νιουκάστλ και παράταση ζωής, δεν ξέρω, θα γυρίσει το κλίμα για τον Ζωζέ Μουρίνιο, θα δούμε στην πορεία. Ο οποίος προερχόταν από διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα. Σήμερα όμως, έτσι όπως γύρισε το μάτσο τέλος, ίσως σημαίνει ένα restart, μια επανεκκίνηση αυτή για την Manchester United και δούμε στην πορεία κάτι πιο θετικό και σε από άποψη εμφανίσεων και από άποψη εικόνας και απόδοσης της ομάδας. Νωρίτερα το απόγευμα, συγγνώμη, στα αγγλικά γήπεδα είχαμε Burnley Huddersfield 1-1, Crystal Palace Wolves 0-1, Leicester Everton 1-2, Tottenham Cardiff 1-0, Watford Bournemouth 0-4, αυτό αποτέλεσμα που δεν το περίμεναν αρκετοί ίσως, με τη Watford να έχει ξεκινήσει αρκετά καλά βέβαια, η Bournemouth με τη σημερινή νίκη την άφησε πίσω τις 3 βαθμούς και η Bournemouth έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά στην Premier League και Manchester United Newcastle 3-2 στη βαθμολογία πλέον. Manchester City και Liverpool έχουν από 19 βαθμούς και αύριο κοντράρονται μεταξύ τους στις 6.30 το πολύ μεγάλο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Premier League ανάμεσα στους δύο πρωτοπόρους. Αύριο παίζει και η Chelsea και αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο Europa League, η οποία ακολουθεί στους 17, μάλλον η Tottenham ακολουθεί αυτή τη στιγμή που έπαιξε σήμερα και κέρδισε, έχει φτάσει στους 18, αύριο η Chelsea με νίκη μπορεί να πατήσει στους 20 και αν έχουμε και ισοπαλία στο ντέρμπι της City με τη Liverpool θα έχουμε τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή για City, Liverpool και Chelsea. Chelsea, η οποία βέβαια έχει δύσκολη αποστολή αύριο, παίζει στις 4 και 4 στην έδρα της Southampton, δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ στο Europa League, η οποία την περασμένη Πέμπτη το βράδυ δυσκολεύτηκε απέναντι στη City. Ναι, μεν είχε πολλές τελικές προσπάθειες και το μάτι ήταν μονόλογος. Πολλές χαμένες ευκαιρίες όμως και στο 70 έρθει τον γκολ από τον Μωράτα που δηλήτρωσε και της έδωσε αυτή τη νίκη για να κάνει το 2-2 στο Europa League. Πάντως έχει ενδιαφέρον και το αυρινό του παιχνίδι για να δούμε πόσο συναρπαστικά θα εξελιχθεί και φέτος το πρωτάθλημα της Premier League. Να πάμε στην Ισπανία τώρα, εκεί όπου η Real πάει από το κακό στο χειρότερο μετά την ήττα μεσοβδόμαδα στην έδρα της CSKA Μόσχας για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Champions League. Γνώρισε νέα ήττα από την Αλαβές για την Ισπανική La Liga. Η Αλαβές μάλιστα, η οποία έφτασε τους 14 βαθμούς, όσους έχει και η Βασίλισσα, την έπιασε λοιπόν στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, στους 14 βαθμούς. Συνεχίζει τις απογοητευτικές εμφανίσεις, τα αρνητικά αποτελέσματα η ομάδα του Λοπετέγγι εκεί, η οποία δεν μπορεί να βρει τρόπο να σκοράρει, δεν βρίσκει δίχτυα με τίποτα μετά την φυγή του Κριστιάνου Ρονάλντο. Νομίζω εκεί είναι και το μεγαλύτερο της πρόβλημα. Στα άλλα μάτς είχαμε σήμερα Ζιρόνα Ιμπαρ 2-3, Χετάφε Λεβάντε 0-1 και Λεγανές Ράγιο Βαλεκάνο 1-0. Ενώ η Μπαρτσελόνα αύριο αντιμετωπίζει, το δούμε αμέσως, η Ατλέτικο Μαδρίτης παίζει με την Μπέτις στις 5 και 4 και η Μπαρτσελόνα παίζει το βράδυ σε Βίλη Θέλτα, υπάρχει στις 7.30 και στις 10 παρατέταρτο Βαλένθια Μπαρτσελόνα, δύσκολο παιχνίδι για την La Liga Santander μέσα στο Μεστάγια η Μπαρτσελόνα, δύσκολη αποστολή, να δούμε αν θα καταφέρει να μεταλλευτεί αυτή την ήττα της Real Μαδρίτης. Έχουμε τηλεφωνική γραμμή, Βασίλη. Ωραία, πάμε να ακούσουμε το φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε Γιώργο. Τι γίνεται? Αγαπητέ συνάδελφε. Τι γίνεται, τι κάνουμε? Καλά, καλά. Ο Στέργιος πρέπει να είσαι, αν κατάλαβα καλά. Ο Στέργιος είμαι, φίλε, ναι, για να λέω συνάδελφε. Τι γίνεται? Πώς είδες την ήττα του Άρη σήμερα? Δεν ξέρω τι έχει σχολιάσει, δεν ακούω την εκπομπή.
κάλεσα απλά καθαρά για σένα. Να σε καλά. Να σε καλά. Τώρα όσον αφορά τον αγώνα, επειδή το παρακολούθησα, δεν ξέρω τι άποψη έχεις εσύ. Νομίζω εγώ το κατέθεσα από το ξεκίνημα της εκπομπής στην άποψη ότι ήταν ένα μάτς καρμπών με αυτό στα Γιάννα για τον Άρη. Δηλαδή έπρεπε να πάρει τουλάχιστον την ισοπαλία. Κοίταξε, δεν ήταν καρμπών διότι δεν ήταν ίδια η εμφάνιση. Στα Γιάννα δεν ήταν καθόλου καλός ο Άρης, δεν πάταγε καλά. Οπότε, σήμερα μετά το 60 βέβαια βελτιώθηκε πολύ. Στο πρώτο ημίχρονο πάλι δεν είχε καλή εικόνα. Δεν είχε καλή εικόνα, δεν είχε καλή εικόνα σίγουρα, αλλά μετά στο δεύτερο δεν υπήρχε ο Πανιώνιος στο γήπεδο. Υπήρχε μόνο μια ομάδα. Συμφωνώ. Εντάξει, έκανε τουλάχιστον 3 ευκαιρίες από όσο θυμάμαι ο Άρης. Από τον Πανιώνιο στο πρώτο ημίχρονο 1-2 ευκαιρίες, δεν θυμάμαι. Το σούτ εκεί του Σπυριντόνο που απέκρισε ο Κουέστα, δεν είχε κάτι άλλο ουσιαστικό. Δεν θυμάμαι κάτι καλύτερο. Ο Άρης έκανε 3 ευκαιρίες σίγουρα και με τον Γιουνές και με τον Ματέο και το φάουλ του Γκάμα. Και ξεκάθαρη αλλίωση αποτελέσματος, έτσι. Δεν ξέρω τι άποψη έχεις. Ήταν πέναλτι, ήταν πέναλτι, είναι ό,τι και να πούμε. Ήταν πέναλτι. Ήταν πέναλτι και είμαστε ακόμα στην αρχή, έτσι. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Δηλαδή έχει πολύ δρόμο το πρωτάθλημα. Μας έδειξε ο Κομίνης τι θα κάνει. Τι να πούμε, εντάξει. Φόσον σφυρίζει ακόμη. Και μόνο που σφυρίζει ακόμη, υποτίθεται, μάλλον. Υποτίθεται ότι είχε τελειώσει έτσι και ότι έχει οικογένεια. Ναι. Έτσι δεν έλεγε πέρσι. Εγώ κάτι τέτοιο θυμάμαι. Δήλωνε κόλλημα για να πάει στο δικαστήριο να παρευρεθεί όταν το ζητούσε ο ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, αυτό είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο με τις ομορφιές του, είναι αυτό έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Το έχουμε ακριβώς συνηθίσει. Τώρα τι βλέπεις, από εδώ και πέρα η διακοπή θα βοηθήσει. Σε πιστεύω θα βοηθήσει, γιατί είμαστε καινούργια ομάδα. Έτσι. Εγώ δεν έχω τις απαιτήσεις στο να δεν πάω να χτυπήσω το πρωτάθλημα. Πριν ξεκινήσει η προετοιμασία και οι μεταγραφές, αυτό που λέγαμε είναι εντάξει, θα έχουμε σίγουρα την παραμονή και ό,τι καλύτερο κάνουμε. Πρώτη χρονιά είναι. Με το που φτιάχτηκε η ομάδα και την είδαμε, θεωρώ ξεκάθαρα ότι ο στόχος του Άρη είναι πεντάδα και δεν είναι δύσκολο να το πιάσει. Δηλαδή οι ομάδες που μπορούν να πάνε πεντάδα είναι ο Άρης, η Τρίπολη και ο Ατρόμητος. Γιατί τον Πανιώνιο δεν τον βάζω μέσα. Δεν μου αρέσει σαν ομάδα, παρόλο που κέρδισε σήμερα τον Άρη. Πανιώνιος έχει αυτό το στοιχείο που το είδα και στο μάτς με τον ΠΑΟ και στο μάτς με τον Ολυμπιακό που τα έπαιξε στην έδρα του αυτά τα δύο όπως και το σημερινό. Χτυπάει πολύ στην κόντρα, δηλαδή δεν έχει να επιδείξει κάτι με την μπάλα κάτω, δεν έχει δείξει κάτι ιδιαίτερο. Ναι, αλλά όταν βρει χώρους εκεί μπορεί να απειλήσει. Με τον Σπυριντόνοβιτς είναι ταχύτατος μπροστά και ο Μασούρας είναι γρήγορος. Για να μην σχολιάσω τώρα για τον κόσμο του Πανιωνίου και τα λοιπά, έτσι επειδή είχε καλή ατμόσφαιρα στο γήπεδο πάντως. Επί 60 λεπτά είχαν μόνο συνθήματα για τον Άρη. Ναι, 60 λεπτά από τα 90 είχαν συνθήματα για τον Άρη. Η ομάδα της γειτονιάς. Πάντως γενικά είχε δυναμική. Αυτοί αν είχαν πέσει μία χρονιά κατηγορία θα είχαν διαλύσει τώρα. Όχι 4 χρόνια να λείπουν και με άλλες 2 πτώσεις. Θα είχαν διαλύσει. Εντάξει, ας κρατήσουμε ότι είχε καλή ατμόσφαιρα στο γήπεδο πάντως. Έτσι, χωρίς παρατράγουδα, είχε δυναμική παρουσία για τους φίλους του Άρη. Σημαντικό αυτό, έτσι. Ταυτονόητα βέβαια στην Ελλάδα φτάσαμε να τα λέμε ότι να τα ξεχωρίζουμε, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει Γιώργο, εντάξει, ό,τι θέλεις εσύ. Ωραία. Ωραία, λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σου πω. Πες μου. Άλλα δύο πράγματα ήθελα. Στον αέρα δηλώνεις ξεκάθαρα τι ομάδα υποστηρίζεις. Δεν υποστηρίζουμε καμία ομάδα. Εδώ μιλάμε για τα πάντα, σχολιάζουμε τα πάντα, ενημερώνουμε, αναλύουμε για τα πάντα. Δεν υποστηρίζουμε καμία ομάδα. Λίμπερο είσαι. Λίμπερο είσαι, εντάξει, δεν δηλώνουμε ομάδες. Όχι, βέβαια. Κανένας δηλαδή στο Λίμπερο δεν δηλώνει ομάδα. Εντάξει, όχι, έχουμε τους ρεπόρτερ εδώ που μπορούν να σχολιάζουν για τις ομάδες. Είπα. Τέλος πάντων, στόχος του Άρη είναι η πεντάδα. Ελπίζω να κάνει κάτι καλό και στο κύπελο. Μακάρι. Το θέλω πολύ. Αλλά θεωρώ ότι ξεκάθαρα θα είναι μέσα στις 5 πρώτες. Ατυχές αποτέλεσμα σήμερα, αλλά και αλλίωση αποτελέσματος, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Γιατί όσο κακός και να είσαι, όταν. Αλλά και να μην σταθούμε σε εκείνη τη φάση, αν θέλεις. Δηλαδή, νομίζω ο Άρης αδείξει και τον εαυτό του. Δηλαδή, μπορούσε το Χ να το πάρει τουλάχιστον από το μάτι σήμερα. Μπορούσε το Χ, φυσικά και μπορούσε το Χ. Αλλά όταν δεν σου δίνει και ξεκάθαρο πέναλτι, για να μην βγει κανείς και πει μετά ότι κλεγόμαστε Αριανοί που χάσαμε για τη διαιτησία. Έτσι. Ναι, όχι, ήταν η φάση. Τέτοιο κραυγαλαίο πέναλτι δεν γίνεται να μην δεν το δώσεις. Δεν γίνεται. Είναι αλλίως αποτελέσμα. Τελείωσε. Ακόμη και να μην έπαιζα μπάλα, γιατί έπαιξε, στα Γιάννενα παράδειγμα, δεν έπαιξα μπάλα. Ναι, δεν άξιζε να χάσω από αυτά τα Γιάννενα. Και εκεί γιατί δεν κάνανε τίποτα. Δεν κάνανε τίποτα. Δηλαδή βάλαν γκολ από αυτόν τον γκολ. Το σουτ το συγκεκριμένο που πάει στα δίχτυα, η μπάλα πήγαινε out. Ούτε καν out. Πήγαινε out. Και κατάφεραν και βάλανε γκολ. Ναι, αλλα δεν άξιζα κιόλας να πάρω κάτι. Μόνο ισοπαλία. Εντάξει. Τη United, τη United την είδε σήμερα στο τέλος. Εμφάνιση... Α, πώς... ολοκλήρωσε για τον Άρη, ναι. Ναι, η εμφάνιση σήμερα όμως δεν ήταν ούτε για ισοπαλία, μη σου πω. Γιατί αν έδινε το πέναλτι στο λεπτό που το έδωσε, το μάτι ήταν εντελώς διαφορετικό. Ναι, μπορούσε να πήγαινε γυρίσει, πάνω κάτω.
πήγαινε πάνω κάτω πέρα στα περισσότερα λεπτά. Και το δοκάρι του Γιουνές αν έμπαινε, μπορούσε με τα Άρης να το βρει και το δεύτερο γκολ. Είχε πάλι αρκετό, ήταν κάπου στο 68 αν θυμάμαι καλά το δοκάρι. Τη United την είδε σήμερα την ομάδα σου στο εξωτερικό. Την είδα τη United, πάλι καλά να λέμε. Ανατροπή ζωής, μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε. Μετά το 70 σωθήκαμε, εντάξει, πάλι καλά. Δύσκολα τη βλέπω όμως, πρέπει να φύγει ο Ζωσέ, θέλουμε Ζινεντίν. Θα δούμε στην πορεία. Χρειάζεται αλλαγή προπονητή οπωσδήποτε. Θα δούμε στην πορεία. Στέργα, να σε ευχαριστήσω. Ωραία. Να είσαι καλά, έγινε. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Τα λέμε. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι ο Αντώνης. Γεια σου Αντώνη. Αργιανός. Πώς το είδες το παιχνίδι σήμερα? Αλλίωση αποτελέσματος. Αλλά βλέπω μια ομάδα η οποία είναι σταθερή. Έχει έναν αγωνιστικό προσανατολισμό. Ξέρουμε τι ποδόσφαιρο θα δούμε πλέον από τον Άρη. Και νομίζω ότι κάνουμε μεγάλη εντύπωση σαν ομάδα σε όλη την ποδοσφαιρική Ελλάδα μετά από τη σημερινή αλλίωση αποτελέσματος. Μ' ακούς? Ναι, σ' ακούω βέβαια. Είναι περισσότερο εικόνα νομίζω που βγάζει ο Άρης. Συγγνώμη, που όντως κάνει εντύπωση έτσι με την επιστροφή του. Ίσως πολλές ομάδες δεν τον περίμεναν τόσο καλό. Και οι ίδιοι οι θύνοντες στο ελληνικό ποδοσφαίρου δεν τον περίμεναν τόσο καλό και τόσο δυνατό. Και γι' αυτό πιστεύω άρχισαν οι τρικλοποδιές. Και είναι πολύ νωρίς. Είναι μια καθαρά αλλίωση αποτελέσματος, όπως είπε και το προηγούμενο παλικάρι, από ένα διαιτητή ο οποίος θεωρώ ότι έκανε ένα μικρό δώρο στον επόμενο αντίπαλό μας, αλλά και στους επόμενους τρεις αντίπαλους μας. Δηλαδή δεν είναι κακό ρε παιδιά να αφήσετε μια ομάδα, είτε λέγεται αυτή Άρης, είτε λέγεται όποια άλλη ομάδα θέλεις, να δει αν μπορεί να κόψει κάποιους βαθμούς από αυτές τις τρεις ομάδες που θέλουν τα κέντρα των αποφάσεων να κυνηγήσουν το πρωτάθλημα. Δηλαδή, το θεωρώ τελώς χασό αυτό που έγινε. Ναι. Μέχρι και ο speaker της Nova, στο πρώτο ημίχρονο ένα φάουλ και καλά που έκανε παίκτης του Άρη, λέει, στην αποστροφή του λόγου του λέει, τον ακούμπησε λίγο από πίσω στο πόδι και όταν έγινε το πέναλτι κατάπιε τη γλώσσα του, να μην πω κάτι άλλο. Ναι, όντως δεν υπήρχε. Αναφορά είναι όταν ξεκάθαρη φάση, έτσι φάνηκε στο replay ότι υπάρχει επαφή. Ναι, εντάξει, δηλαδή δεν είπε τίποτα. Σου λέω, έχει πει στο πρώτο ημίχρονο τη φράση τον ακούμπησε λίγο στο πόδι από πίσω, τον παίκτη του Πανιωνίου και στο πέναλτι κατάπιε τη γλώσσα του. Αυτό το πράγμα ξέρεις, όταν έρχεσαι και παίζει με το Πανιόνιο και με τον κάθε Πανιόνιο, όσο καλός και να είσαι, άμα αυτό το πράγμα δεν το έχεις, δεν σου δίνει και την ψυχολογία μετά για να συνεχίσεις. Ναι, σε αυτό ισχύει, γιατί διότι αν εκεί υπήρχε το πέναλτι και ισοφάριζε ο Άρης, νομίζω μετά έχει και χρόνο και να το γυρίσει. Στην αρχή, μετά θα ήταν 3-1 θα σου πω το παιχνίδι. Γιατί έχεις παίκτες να γυρίσεις το σκορ. Έχεις πάγκο πλέον, δηλαδή εγώ που είμαι Αργιανός, ομάδα που να έχει τόσες εναλλακτικές λύσεις, δεν θυμάμαι να έχει ο Άρης. Ναι, όντως έχει. Και σήμερα ήταν πολύ καλή αντίδραση του Ερέρα στο ημίχρονο, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Το που γύρισε και το σχηματισμό. Ο Ερέρα για μένα είναι ο καλύτερος προπονητής που υπάρχει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εντάξει, αυτό για βέβαια να του δώσουμε και χρόνο έτσι να φανούν και στην πορεία τα αποτελέσματα. Είναι νωρίς ακόμα, αλλά μέχρι στιγμής δεν είναι θετικό το δείγμα. Εγώ θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος προπονητής. Τώρα, όποιος άλλος και να μου πείτε, εντάξει, ο Ερέρα είναι ένας κανονικός προπονητής. Ναι. Να το πω αλλιώς. Το πρώτο του δείγμα μέχρι τώρα σεζόν είναι θετικό πάντως, όντως. Από εδώ και πέρα, τι βλέπεις τώρα, στη διακοπή θα βοηθήσει εν ώψη των τριών ντέρμπι που ακολουθούν, τον Άρη? Δεν ξέρω αν θα βοηθήσει. Εγώ θέλω να πω να είμαστε όλοι δίπλα οι Αργιανοί στην ομάδα μας. Αξίζει πάρα πολλά αυτή η ομάδα και δεν πρέπει να μηδενίζουμε όταν δεν έρχεται μια νίκη, να μηδενίζουμε τα πράγματα ή όταν έρχεται μια άλλη νίκη πάμε για πρωτάθλημα ας πούμε. Πρέπει να είμαστε δίπλα στην ομάδα, πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε εντύπωση. Μισό λεπτό να πληρώσω ένα διόδιο. Μισό ναι, λεπτό. Ναι. Πού πηγαίνεις τέτοια ώρα και έχει και διόδια? Έρχομαι από Κατερίνη. Α, επιστρέφεις.
επιστρέφω, ναι. λοιπόν, μισό λεπτό, πήρα την απόδειξη. Γεια σας, κυρία μου. Πρέπει να είμαστε δίπλα στην ομάδα. Εγώ αυτή η ομάδα θεωρώ, είμαι υπερβολικός Αριανός, ότι έπρεπε να πάει, αν όχι για πρωτάθλημα, για δεύτερη με τρίτη θέση, να μπει σε αυτό το δίπολο, σε ένα πρωτάθλημα όπου η διαιτησία όμως θα ήταν 50-50 για όλους. Ναι. Προσωπικά αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν νομίζω δηλαδή, ναι, έχει τα λεφτά ο Σαββίδης, ο Μελισανίδης, ο Μαρινάκης, ok, αλλά εγώ θεωρώ ότι μέσα στο μυαλό μου ότι δεύτερη μέχρι τρίτη, δεύτερη-τρίτη θέση θα μπορούσε σε ένα άλλο πρωτάθλημα να έχει ο Άρης. Επειδή δυστυχώς είμαστε στην Ελλάδα όμως, θέλω να πάρουμε το κύπελο και να βγούμε το λιγότερο τέταρτο. Θα το δούμε στην πορεία, Αντώνη. Ωραία. Σε ευχαριστώ. Καλή επιστροφή, να έχεις καλό δρόμο. Ευχαριστώ. Γεια, γεια. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. 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 Μας ακούει? Δεν ακούγεστε καλά πάντως. Δεν ξέρω αν... Τον έχουμε? Δεν τον έχουμε μάλλον. Έπεσε η γραμμή. Συνεχίζετε να καλείτε στο 2-3-12-87-8-8-8 για να κάνουμε κουβέντα είτε για την σημερινή του Άρη είτε για το αυριανό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Να συνεχίσουμε τη βόλτα στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Είχαμε ξεκινήσει με Premier League και Ισπανική La Liga. Να δούμε τι έγινε στη Γερμανία σήμερα και όπου είχαμε πραγματικά έτσι, συναρπαστικά μάτς. Είχαμε αυτό το Bayern Μονάχου Gladbach 0-3 που σόκαρε ίσως. Ήταν το πιο σοκαριστικό αποτέλεσμα, ακόμη περισσότερο και από την Ίντερ της Ρεάλ από την Αλαβές. Η Μπάγκερ που τέταρτη σερί γκέλα, δεύτερη σερί ήταν στο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω από πότε είχε να συμβεί αυτό, να χάσει δύο συνεχόμενα μάτς στη γερμανική Bundesliga. Πολλά χρόνια μάλλον πάνε. Σαφώς αρνητικό το κλίμα, προβληματισμός. Δεν ξέρω αν θα έχουμε ίσως και παρελθόν, να αποτελέσει παρελθόν ίσως ο Νίκο Κόβατς που έχει ξεκινήσει με τον χειρότερο τρόπο. Θυμίζω έκανε γκέλα και έντος έδρα στο Champions League στον αγώνα με τον Άγιαξ στο ισόπαλο 1-1. Κατά τα άλλα, είχαμε σήμερα Φορτούνα Ντίσελντορφ Σάλκε 0-2, Ντόρτμουντ Άουξμπουργκ 4-3 σε μια επική ανατροπή. Άλλη μία για την Ντόρτμουντ, δεύτερη συνεχόμενη στο πρωτάθλημα. Μετά από εκείνο το εις βάρος 2-0 στο ημίχρονο που έκανε 2-4 μέσα στην έδρα της Μπάγκερ Λεβερκούζεν και πήρε την νίκη. Άλλη μία τρομερή ανατροπή σήμερα από το 1-3 γύρισε στο 4-3. Πήρε μια πολύ σημαντική νίκη στο 96, στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Πάκο Αλκάθερ διαμόρφωσε το τελικό 4-3 σε μια πολύ μεγάλη νίκη για την Μπορούσια του Ντόρτμουντ. Στα άλλα μάτς είχαμε σήμερα Ανόβερο του Γκάρδι 3-1 και Μάιντς Χέρτα Βερολίνου 0-0, ενώ χθες που άνοιξε η αυλαία της 7ης αγωνιστικής στην Bundesliga, Βέρντερ Βόλφσμπουργκ 2-0, νίκη για την ομάδα της Βρέμης. Αύριο Κυριακή, Φράιμπουργκ Λεβερκούζεν στις 2.30, Χόφενχάιμ Άιντραχτ Φραγκφούρτη στις 4.30 και Λιψία Νιρεμβέργη στις 7, το μάτς που θα κλείσει την 7η αγωνιστική της Bundesliga. Στη βαθμολογία η Ντόρτμουντ είναι στους 17 στην πρώτη θέση, Βέρντερ και Γκλάντμπαχ όπως και η Χέρτα ακολουθούν στους 14 βαθμούς, τριπλή ισοβαθμία. Η Μπάγερν Μονάχου πλέον έχει μείνει στους 13 και είναι στην 5η θέση. Αυτό νομίζω λέει πολλά. Και η βαθμολογική της θέση αντικατοπτρίζει και την εικόνα της εντός αγωνιστικού χώρου της Μπάγερν Μονάχου που είχε πολλά χρόνια νομίζω να κάνει τέτοιο ξεκίνημα στο γερμανικό πρωτάθλημα. Θα δούμε τι θα συμβεί και στην πορεία βέβαια. Στην Ιταλία η Juventus συνέχισε νικηφόρα, διεύρυνε το σερί της το απόλυτο νικόν στο 8-8 με τον Cristiano Ronaldo να πετυχαίνει το τέταρτο του γκολ στη φετινή σέρι με τη φανέλα της Juve. Ο Betancourt πετυχε το άλλο γκολ για αυτό το 0-2 στην έδρα της Udinese, έκανε το 8-8. Η Ρώμα κέρδισε στην έδρα της Empoli στο βραδινό μάτς που έγινε σήμερα. Η Juve πάντως συνεχίζει από τότε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Έχουμε γραμμή Βασίλη? Όχι, δεν έχουμε, έπεσε ο προηγούμενος φίλος. Να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά στη βαθμολογία στο Ιταλικό πρωτάθλημα και στο τι περιμένουμε να δούμε αύριο. Σήμερα είπαμε είχαμε Juventus, Ντινέζο Juventus 0-2 και Empoli Roma 0-2, Cagliari Bologna 2-0. Χθες άνοιξε η 8η αγωνιστική στο Ιταλικό πρωτάθλημα με το μάτς Torino Frosinone 3-2. Αύριο Κυριακή στη 1.30 το μεσημέρι Genoa Parma, 4 η ώρα Μίλαν, Κίεβο, Αταλάντα, Σαμπτόρια και Λάτσιο Φιωρεντίνα. Στις 7 Νάπολη, Σασουόλο και στις 9.30 Σπαλίντερ, το Μάλς που θα κλείσει την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η Γιούβε είναι στους 24 με αυτό το 8-8 με το οποίο έχει ξεκινήσει. Η Νάπολη ακολουθεί στους 15 και υποδέχεται αύριο τη Σασουόλο για να μειώσει τη διαφορά στο -6, να πάει στους 18 βαθμούς. Η Ρώμα ακολουθεί στην τρίτη θέση
με 14 βαθμούς. Βέβαια, η Φιωρεντίνα που είναι στους 13, όπως και η Ίντερ και η Σασουόλο και παίζουν αύριο, έχουν την ευκαιρία να την προσπεράσουν. Θα ρίξω μια ματιά και στη Γαλλία, εκεί όπου η Λίλ κέρδισε με 3-1 τη Σεντετιέν σήμερα και ανέβηκε στη δεύτερη θέση με 19 βαθμούς. Η Παρή έχει 24 και παίζει αύριο με τη Λιόν στις 10 το βράδυ το ντέρμπι αυτό του γαλλικού πρωταθλήματος. Την Παρασκευή άνοιξε η ένατη αγωνιστική με το Toulouse Nice 1-1. Σήμερα είχαμε Λίλ Σεντετιέν 3-1, Αμιάν Ντιζόν 1-0, Ανζέ Στρασμπούρ 2-2, Γκιγκάμ Μπομπελιέ 1-1 και η Νίμα, αν δεν κάνω λάθος, κέρδισε την Ρέμς. Το έχω αυτό το αποτέλεσμα μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Αύριο στις 4 Μπορντονάντ, στις 6 Μαρσέιγ Καέν, όπως και το Μονακό Ρεν, και το βράδυ το ντέρμπι Πάρι Σεν Ζερμέν Λιόν στις 10, για να δούμε αν θα σπάσει αυτό το απόλυτο εικόνα, αυτό το αίτητο σερί της Παρί, η οποία με 8 στα 8 έχει και αυτή 24 βαθμούς, όπως και η Γιούβε στην Ιταλία προελάβνει. Πάει για το 9 στα 9 αύριο, κερδίζοντας την Λιόν, αν τα καταφέρει. Και να δούμε ποιος θα σταματήσει φέτος στη Γαλλία την Πάρι Σεν Ζερμέν. Να θυμηθούμε τι έγινε και στη Super League σήμερα για άλλη μια φορά, εκεί όπου είχαμε Πανιούνιος Άρης 1-0, Πανετολικός Λεβαδιακός 2-1 και Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός 1-1 στα σημερινά μάτς που άνοιξαν την αυλιά της 6 αγωνιστικής. Αύριο θυμίζω στις 4 Λαμία Όφη, στις 6 και 4 στην Τούμπα ΠΑΟΚ Απόλλων Σμύρνης, με ζωντανή μετάδοση από το Λίμπερο 107,4 σε περιγραφή του Σταύρου Κόλκα από το γήπεδο της Τούμπας. Στις 7 Ατρόμητος ΠΑΣ Γιάννενα, σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι στο Περιστέρι. Και στις 8.30 το πολύ μεγάλο ντέρμπι της 6 αγωνιστικής ΑΕΚ Ολυμπιακός στο ΟΑΚΑ. Όπως είπα και νωρίτερα, νομίζω το Χ, η ισοπαλία, βολεύει και τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης και τον Άρη, ο οποίος αυτή τη στιγμή ισοβαθμεί και με τους δύο στους 12 βαθμούς, έχοντας συντηθεί βέβαια σήμερα από τον Πανιόνιο. Μια ισοπαλία θα κρατήσει και τους δύο μόλις σε απόσταση ενός βαθμού. Και τον ΠΑΟΚ, ο οποίος αν κερδίσει αύριο τον Απόλλωνα Σμύρνης και δει τους δύο να αναδεικνύονται ισόπαλοι, θα ξεφύγει στο συν 3 και από τους έτερους διεκδικητές του τίτλου. Τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί η έκτη αγωνιστική με το ματς Ξάνθη Λάρισα στις 7. Και από εκεί πέρα μεσολαβεί η διακοπή για το UEFA Nations League. Την Παρασκευή παίζει εντός έδρας με την Ουγγαρία η εθνική μας ομάδα στις 10 παρατέταρτο. Και την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, είναι το επόμενο παιχνίδι για την τέταρτη αγωνιστική αυτή τη νεοσύστατη διοργάνωση της UEFA. Και θα επιστρέψουμε μετά στο πρωτάθλημα στις 21 του Οκτώβρη με το μεγάλο ντέρμπι της πόλης στο Άρης ΠΑΟΚ, Κυριακή 7 η ώρα 21 Οκτωβρίου στο Κλεάνθης Βικελίδης. Σιγά σιγά και ενώ πλησιάζουμε στη μία, θα πάμε προς το φινάλε του απόψινου post-game. Αύριο και πάλι θα είμαστε μαζί, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας 10 με 1 ξανά εδώ στο Λίμπερο 107,4 για όλο το post-game και του αυριανού παιχνιδιού του ΠΑΟΚ με τον Απόλλωνα Σμύρνης στην Τούμπα και ό,τι άλλο φυσικά υπάρχει. Υπάρχει και το Λαύριο Άρης στις 6 για την πρεμιέρα της Basket League. Θα έχουμε και από εκεί σχόλια, αναλύσεις, ρεπορτάζ, ό,τι υπάρχει φυσικά και για το μεγάλο ντέρμπι που θα λήξει, το ντέρμπι της Super League αναφέρομαι, ΑΕΚ Ολυμπιακός, που θα λήξει λίγο μετά το ξεκίνημα της εκπομπής μας εδώ στο post-game. Οπότε θα τα δούμε όλα και αύριο. Εσείς ακούτε Λίμπερο 107,4, μαζί ανανεώνουμε το ραντεβού μας λοιπόν. Μέχρι αύριο βράδυ, να είστε καλά, καλό Σαββατόβραδο, καλό υπόλοιπο Σαββατόβραδο, καλό ξημέρωμα Κυριακής και μαζί θα είμαστε πάλι αύριο στις 10. Καλό σας βράδυ.